Έλα, good morning λέμε, good morning. Για πάμε λίγο Παρασκευάρα ζάχαρη, Παρασκευάρα μέλι. Rap and cool, πήραμε σκυτάλι από τα παλικάρια μας και την κοριτσάρα μας. Έτσι, τι νομού. Στα σάλια ρε πρωί-πρωί, καλημέρα τώρα. Εσύ μπορείς να ξεκινήσεις καμιά φορά διαφορετικά. Με σάλια και με κρίνια. Κάνεις το χαρούμενο πρωί-πρωί. Κάνω χαρούμενο γιατί είμαι με τις πιτζάμες. Σε φορτώσα μια πιτζάμα εκεί πέρα. Ενώ εσύ που μου κυκλοφορείς έξω μου με το πράσινο τον Άι Βασίλη εδώ πέρα. Δέστε τον εδώ, καπέλο. Ο Βασίλης ναι. Είναι επικίνδυνος. Γιατί είναι επικίνδυνος, Βασίλη. Ένα χοντρός που πήρε από την καμινάδα. Άτε πάλι, το φτιάξανε, δεν ήταν έτσι κανονικά. Και το φτιάξανε για τα διαφημιστικά, τα σποτάκια. Και κλειδοκοιτάει τη μάνα του παιδιού και τη δίνει δώρα. Ναι, ναι. Χωρίς ιδιοτέλεια. Μάλλον κάτι θέλει από το παιδί, από τη μαμά κάτι. Όλη εβδομάδα ήταν εβδομάδα δύσκολη, παιδιά. Πολύ δύσκολη. Ο Βασίλης κάτι θέλει από τη μάνα ή το παιδί. Τι να θέλει, δηλαδή, ο Βασίλης. Δώρα, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω να κάνει κανείς δώρα τσάπα για την ψυχή της μάνας του. Λοιπόν, ξεκινήσαμε όπως καταλάβατε. Χοντρό Άγιο έχεις δει ποτέ? Αυτό να. Το φτιάξανε, δεν ήταν έτσι. Άμα το δεις πως ήταν. Ο μόνος χοντρός Άγιος είναι ο Μαρινάκης που πληρώνει. Γιατί Άγιος είναι. Και ο Σαββίδης Άγιος δεν είναι. Δεν είναι χοντρός. Δεν είναι χοντρός, είναι κοντός. Και τι, κοντός μπορεί να είσαι, χοντρός να μην είσαι. Δεν έχει πρόβλημα με τους κοντούς, με τους χοντρούς, δεν έχει το πρόβλημα. Και πάνε σε μια κόμενα 80. Μια χαρά, η γυναίκα μου ψηλή είναι. Μια χαρά ήταν. Τι σχέση είναι να κάνει άλματα. Βρε, μην έχει κόμπλεξη στη ζωή σου, βρε. Με τους χοντρούς, κοντούς, φαρακούς. Πρέπει να είσαι ο εαυτό σου. Δεν θέλω Άγιο χοντρό. Έφαγω τη ώρα μου το ξαναγυρίζει πάλι. Χοντρό Άγιο. Δεν ήταν ο χοντρό Άι Βασίλη. Πώ δεν ήταν, χοντρό ήταν. Τον φτιάξανε στα διαφημιστικά, σε λέτε. Α, για να πουλήσουν. Ναι, άρα οι γιορτέ είναι για να πουλάνε, να πούμε. Φυσικά. Εμπορικέ. Κανονικά. Όχι, ναι, λοιπόν, παιδιά, σήμερα Παρασκευά είναι μια ιδιόμορφη ημέρα, ιδιαίτερη γιατί. Έχουμε έρθει εδώ πέρα και είμαστε με τις πιζάμες μας. Κριάδες. Σ' άρεσε όμως. Θα βγω έξω έτσι με αυτήν. Κριάδες, κριάδες, αλλά σ' αρέσει κατά βάθος. Είσαι κριάδα μεγάλη. Τι. Δεν θα για τον κόλπο ακυρώ. Βρε, θα πάμε, βρε, θα πάμε, βρε, Μύρλα. Θα πάμε, βρε, Κρίνια. Πω, καλύτερα να μετρούσα δύο τέτοια να μην έχω ζαλούρα. Θα πάμε και εκεί, κάτσε λίγο να σε δω. Κυπελάκι με σφύριγμα να πάρει. Ναι, κυπελάκι με σφύριγμα. Κυπελάκι με σφύριγμα. Πώς νιώθεις τώρα, σαν γάβρος. Τι γάβρος, τι, μία φορά άμα κλέψει μια τσίκλα, σημαίνει ότι κλέβεις ολόκληρη τράπεζα. Τι τσίκλα, τι σχέση το ένα με το άλλο. Κάτσε μας να πάμε λίγο ρε σύντηνο, κατευθείαν φάσα, τα προκαταρκτικά σας αρέσουν. Δεν σ' αρέσουν. Τους γέρους αρέσει τα προκαταρκτικά που δεν μπορούν να κάνουν σεξ. Εμείς δεν είμαστε γέροι. Καλά, ναι, εντάξει, okay. Ναι. Είμαστε και μια νεολαία. Εντάξει, είμαστε μια για νεολαία. Λέγε, τι έγινε. Τώρα, αφού πας κατευθείαν στο ζουμί, θες να μπεις μέσα, να τα σπάσεις. Πώς τον είδες τον Ερντογάν, παιδάρας. Καλά, και ο δικός μας, άμα είναι για παράσημα, είναι ωραίος. Πολύ ωραίος. Είναι ωραίος τώρα, κακά τα ψέματα. Όχι, δες, η φιλία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Εντάξει, μια χαρά, δημόσια σχέση. Σ' άρεσε. Εντάξει. Καλά, κάνει. Μ' άρεσε, είδα. Το πόλεμο δεν είναι να πας και από το Λιτόχωρο να πας στην καραμπίνα και να πας να πολεμήσεις, δεν. Λοιπόν, στη θρησκεία πάντα κόκκινα τον έβαζαν οι Αμερικάνοι, λέει, και το αναψυκτικό λέει τον κάναπε στο ραπ. Δηλαδή, τα λέω. Εμείς γιορτάζουμε τώρα το αναψυκτικό κάθε Χριστούγεννα να πούμε. Εντάξει, σαν όψη κάπως έτσι το μόνο. Κατάληξη, κατάληξη. Δεν ήταν έτσι. Εμείς το φτιάξαμε. Δεν ήταν έτσι ο άνθρωπος. Άμα δεις ο Άγιος Βασίλης από πάνω που ήταν την Καπαδοκία, από πού ήταν από εκεί, λεπτός στεγνός ο μάγουλος. Ο Άγιος Βασίλης ήταν σαν τον άλλον τον Καγιούλη. Καγιούλη. 40 κιλά είναι ο Άγιος. Τέλος, τέλος. Πάμε να ξεδιπλωθούμε αφού ξεκίνησε πάλι με μύρλα. Θες αυτή η εβδομάδα, άντε να έρθει η Τζέννη να τελειώνουμε, να σε βάλει σε τάξη. Ήρε, άντε να έρθει η Τζέννη να τελειώνουμε. Από κρυάδα, από κρυάδα, σε κρυάδα, να σε θυμαντέψει, να γουστάρουμε λίγο. Όσο συμπάντζεψε εσένα, θα συμπάντζεψει και εμένα. Γιατί μια χαρά, εγώ χθες πήγα με τη Τζενουά συναυλία, περάσαμε καλά. Γουστάρουμε. Στον Μπουρδούς για πάνω την είπε ότι πήγε. Ποιο το είπε, εσύ αυτά τα λέει, τα κλασικά τα χαζάσουν. Αυτά θε να κάνει τα κατοσούρε. Σε φανάρα, εκπομπάρα ξεκινάει. Αν και εκπομπάρα ξεκινάει σε φανάρα. Το αφρόγαλο σε σχήμα καρδούλα είναι από τον Ευαγγέλου. Τον Βαγγέλο ή από τον από το Κίτσο που έκανε το. Ποιο έκανε το φάουλ που είδε και καλά ο βαρίστας. Μα το θέμα είναι τι είναι ο βαρίστας. Το πέναλτι είναι πέναλτι. Το πέναλτι είναι πέναλτι, αλλά δεν υπάρχει κανένα φάουλ πάνω στο Βιερίνη. Ο άλλο είναι πιο ψηλό, πεινάει το φάουλ. Του πέναλτι την ΕΠΟ και γίνεται το ζήτηση. Αλλά πρέπει να με φοβούνται τώρα οι συγκληματικέ. Τώρα μετά το χτεσινό θα πρέπει να ρίξουν τον πάο κάτω. Σου λέει, όπα αυτό έχει ακόμα ένα όπλο που δεν το βλέπουμε ω τώρα. Γιατί στον Όβι τον ψηρίζαμε, αλλά δεν κλέγαμε. Με τον Άι τον ψηρίζαμε, αλλά δεν κλέγαμε. Το πέναλτι μαζέτα. Θα τη ξεχάσω τώρα για να κάνω τον καλό. Που λες εσύ, όχι, όταν είναι να τα πω, θα τα πω. Τώρα τι έγινε. Τώρα τους ψήρισα. Καλά έκανε. Τους ψήρισα τώρα. Χθες του καημένου βολιό του λυπήρε. Είδα και τον Μπέο, σαν χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν χθες. Καημένο ο Μπέο. Ναι, εννοώ, τι καημένο, δεν είναι καημένο άμα το σφάζουν. Σφαγή ήταν χθες το αποτέλεσμα. Άμα κάνει το 2-0-2-4, μην λες κανέναν τέτοιο. Ναι, ήταν χθες με πράσινη φόρμα, κόκκινη μπλούζα, μπλε μπουφάν, κίτρινο καπέλο. Τον είδα χθες. Δεν θυμίζεται ο Μπέο γιατί στείλει. Τι πα, είχε outfit. Όχι 60. Πώς είναι ο Μπέος ηλικία? 65. Δεν είχε outfit 65, είχε outfit 45. Τα μέσα του ΠΑΟΚ τι λένε για το χθεσινό μπάτς? Τι να πούνε ρε φίλε, βόλου, το τι να πούνε ρε φίλε. Τι είμαστε εμείς τώρα, να μην βλέπουμε αυτό που, να μην λέμε αυτό που βλέπουμε. Τι. Είδε όλη η Ελλάδα ότι αυτό το φάουλ δεν υπήρχε. Για πέτες DNA, Μετρόπολης, Μέτρο Σπορτ. Υπάρχει και άλλο πιο σημαντικό θέμα. Το άλλο...
άλλα τα παοξίδικα, πώς τα λένε. Υπάρχουν πολλά site του ΠΑΟΚ. Τώρα μην αδιαφημίσω, είναι πολλά. Εσύ είναι πολλά. Είναι 3-4. Ή ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ 24, ΠΑΟΚ 24, τα λέμε όλα. Σφαγή του Βόλου, λέει τίποτα κάνει. Τι λένε, το κόλλο δεν ήταν. Πρέπει να λέμε μικρά γράμματα. Έμφαση δίνω. Με μικρά πράγματα, εσύ τι έβλεπε τόσα χρόνια στου άλλου που ευνοούνται. Εμεί δεν είμαστε. Α, εμεί δεν είμαστε. Εμεί είμαστε σε εξηγήρση. Πάμε λίγο, δεν υπάρχει εξηγήρση στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι μια λάθο έκφραση, λέξη που τη χρησιμοποιήσε κάποιο. Παρακαλά, έκανε ο Κόκαλη. Δεν υπάρχει εξηγήρση. Ο καθένα κοιτάζει το τομάτι όπω γίνεται και στη ζωή. Ο καθένα κοιτάζει. Γιατί κλαίτε τότε άμα οι άλλοι. Yeah. Τώρα κλαίνει άλλη. Να του ακούσουμε και του άλλου. Κλαίνει κλαίνε και άσχημα. Εμεί κλαίγαμε ωραία. Έτσι κλαίνει άλλη. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται σαν σήμερα, Τύρο μου. Έχω ετοιμάσει, δεν το ανέβασα γιατί μα πιάσα εδώ από τα μουσια για να βάλουμε τι πιτζάμε. Έχω ετοιμάσει το χριστουγεννιάτικο σου τιμό κατάλογο. Εγώ θα σε κάνω marketing. Πόσο πάει η αγκαλιά, πόσο πάει το φιλί, πόσο πάει η αγκαλιά με ένα χέρι, πόσο πάει η χειραψία. Τώρα θα τα ανεβάσω μετά στο δεύτερο μέρος. Θα τα ανεβάσω. Ναι. Αυτά θα πρέπει πού να θα τα ανεβάσει. Όπου θες, σε σένα και σε μένα, πού θα τα ανεβάσω. Θες να πουλάς λαπτόπουλο. Ό,τι θες πουλάω. Αγκαλιάζουν, ναι, τα πάντα πουλάω. Ναι. Από το καπέλο αυτό όμως δεν σου πάει. Θέλω το άλλο του Μαντζίκα τη Πέλ. Τζένι, είναι... πέσω να μην το φοράει αυτό το καπέλο. Αυτό είναι με το τζιν πρέπει. Αυτό με το τζιν. Πρέπει να το φοράς. Ναι, δεν πάει με αυτά που πάει. Όχι. Αυτό είναι με τσινάκι. Να προσλάβω και στη λίστα. Βέβαια. Πήρα τον Εμμανουηλίδη στο TikTok. Τον έχει TikTok και τον Εμμανουηλίδη. Να μην τον έχω. Έλα. Τον πήρε εσύ απάνω στη Γερμανία. Τον έχω εγώ. Τον είδα εγώ εδώ. Γι' αυτό το κράτσαμε εδώ. Ένα χρόνο. Α! 31.000. Πώς είναι αυτό. 31.000 γιου. Σε ένα χρόνο. Εδώ έχω 6.000 με τον Αχιλέα. Εγώ σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα τώρα δάρισα να το ξεκινήσα. Τώρα τον έχω. Τι δύο είμαστε εμεί. Τι δύο είμαστε. Ο Αχιλέα μου τα κάνει όλα. Εγώ τίποτα. 1.000 γιου κάνει. Πάμε 50, 40, 60. 500 χιλιάρικα. Όχι, ακόμα είσαι νεόκοπη ακόμα. Είσαι ακολουθής. Ναι, ναι, ακόμα είμαστε νεόκοπη, αλλά anyway. Λοιπόν, δίνω μου. Μόλις πεθάνεις θα το κάνει αυτό 500. Άσο, το συνεχίσει ο Αχιλλέας, θα κάνει αφού είναι μορφή. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει και Σαριανή. Ναι. Και η Παταπία. Ναι. Τι είναι. Παταπία, έχεις καμιά Παταπία. Εγώ πρώτη φορά ακούω αυτό το όνομα Παταπία. Γιατί και Σαριανή, είσαι καμιά κόμμα. Έχω. Η Κεσαριανή κάτω, δεν είναι και Σαριανή. Προόνομα και Σαριανή. Είχα μια σχολή. Πώς τη λέγανε? Και Σαριανή. Αριστερή ήταν. Δεν ξέρω τι ήταν. Είχα μια σχολή κάτω. Ποια σχολή? Δημοσιογραφίε κάτω που ήμασταν. Στην σειρά 4. Πού? Ποια σειρά 4. Είχα κάτω. Σχολή. Η 6 σειρά 4 δεν πήγε. Εσύ τι έκπηγε. Η ΕΚ τρελή. Ζουρλομαδία η ΕΚ. Η ΕΚ ζουρλομαδία παύλα. Παύλα. Εμινόπαυση. Η ΕΚ όμερο και η ΕΚ ακμή είναι δύο η ΕΚ. Ναι, στα ΕΚ κακόμερο. Και στα ΙΕΚ παρακμή. Παρακμή, ναι. Λοιπόν, σαν σήμερα συλλαμβάνεται ο τεράστιος Ρήγας Φεραίος με τον συνεργάτη του, τον Χριστόφορο τον Περαϊβό. Γιατί είναι τεράστιο. Την Τεργέστη. Τι κάνει. Ολοκληρό αγώνα έκανε ο Ρήγας Φεραίος. Αυτοί έδωσαν το πνεύμα, το κορμί του, η ψυχή του. Για ποιο λόγο, για να έρθει οι Αμερικάνοι να. Όχι, να πάρουν το φυσικό αέριο εδώ πέρα. Φυσικό αέριο δεν έχουμε. Έχουμε, έτσι. Δώσαν το αίμα τεράστιος πρωτεργάτης του διαφωτισμού, έτσι, δεν το συζητάμε, το Βελεστίνο της Μαγνησίας, γι' αυτό και ήταν ο Ρήγας ο Βελεστίνης. Τι έκανε ρε αυτός, πες τον κόσμο, τα παιδιά θα θέλουν να μάθουν. Καλά, δεν ξέρω τον Ρήγα Φεραίο, πρόδρομος και πρωτεργάτης του ελληνικού διαφωτισμού ήταν. Τώρα τα διαβάζει, δεν τα ξέρει. Αφού τα διαβάζω αναλυτικά. Δεν έχει όλα, έχει όλα τα βιογραφία. Εγκατέλειψε τον Βελεστίνο, πήγε πρώτα μορφώθηκε Κωνσταντινούπολη, συνέχισε σπουδές στο Φανάρι, ναι, ακολούθησαν, έγινε λόγιος, έγινε συγγραφέας, πήγε στη Βιέννη, τύπωσε βιβλία. Κοινός. Σαν τον Άδυνο Γεωργιάδη ήταν δηλαδή. Τι έκανε ο άνθρωπος. Εσύ μετέδωσε όλο το όραμα των πολιτισμών στην Ελλάδα παντού, σε όλο τον πλανήτη. Ρε, δεν τον κάνανε άγιο. Λοιπόν, δεν τον κάνανε αυτό. Ναι. Και γιατί? Μετά βέβαια ήταν πολύ δυνατός. Άμα έκανε τον χριστιανισμό, τον κάνανε άγιο. Πρέπει να τον ελληνισμό. Δεν τον κάνανε άγιο. Ναι. Τον ελληνισμό. Και δίωξε να συναντήσει μάλιστα και τον μεγάλο Ναπολέοντα. Ποιον, κοντό ο Ναπολέοντα. Για να ζητήσει τη βοήθειά του στις 8 του Δεκέμβρη του 1797, αλλά εκεί τον πιάσανε οι Αυστριακοί συντερκέσοι και τον έδωσαν στους Τούρκους. Καλά, τον εξηγήθηκαν. Εντάξει, λοιπόν. Αφού ήταν αντίπαλος. Λοιπόν, ήθελε να εξηγείρει όλη τον ελληνισμό κατά του Οθωμανικού λαού, έτσι, τα Βαλκάνια, να τους πάρουμε πίσω όλα ό,τι είχαμε και δεν είχαμε. Τα κατάφερε. Συμπορία ήταν. Εντάξει, ήταν από του πρωτομάστορε. Σαν τη Μελίνα που πήγε να πάρει τα Ελγίνια και δεν τα έπαιρνε. Μπράβο, μπράβο. Μετά τα έκανε κι αυτό έτσι. Λοιπόν, ωραία, άλλος. Έχουμε Facebook Μετρόπολη. Ψάχνω να δω γιατί εδώ και λίγη ώρα νομίζω ότι έχουν ανεβάσει αυτά με τι. Ναι, δεν βλέπω σήμερα πώ θα έρθει. Δεν έχει καμία γυμνή να δούμε. Δεν έχει σήμερα, δεν ξέρω. Λόγω του content με τι πιτζάμε μα. Ναι. Δεν έχουμε. Άρα. Μήπω θυμώσει δηλαδή. Δηλαδή, ποιο θα θυμώσει, δηλαδή σήμερα που έχουμε τις πιτζάμες δεν βάλαμε γυμνή. Έχουμε πιτζάμα πάρει τίποτα. Τίποτα δεν έχουμε. Λοιπόν, θα ποστάρω εγώ σε λίγο στο Facebook, στο Instagram. Βάλε μια γυμνή. Το τιμολόγιο του ραπ μου, το έστειλα χθες.
Είναι για κλάμα, είναι πάρα πολύ δυνατό. Σε λίγο από εκεί θα στέλνετε στα Instagram μας σχόλια, μηνύματα. Προς το παρόν μας βλέπετε νοερά στο TikTok. Και πού θες να πάμε τώρα, από πού θες να ξεκινήσουμε? Παρασκευάρα. Ας τον Παοχίσκο, τα πήρατε το μάτς, εντάξει. Όχι, τι Παοχίσκο, θα ξεκινήσουμε. Έχουμε Πάοκ, έχουμε τη δολοφονική επίθεση κάτω στο Βόλεϊ, όπου έχει γίνει χαμός. Παλεύει με τη ζωή του άνθρωπο αστυνομικός. Έπαιζε Βόλεϊ ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και έγινε χίσμα διάμεσα. Πλακώθηκαν οι Ολυμπιακοί μέσα στους αστυνομικούς και τώρα κινδυνεύει, χαροπαλεύει ο αστυνομικός. Τι έπαθε? Διεκόπηκε το ματς, βέβαια, δεν το συζητάμε. Τι τον κάνανε? Τι τον κάνανε? Πώς έβαινε? Οριακά έκανε χείριση για να σωθεί τώρα. Δεν ξέρω. Είναι σε κρίσιμη κατάσταση η υγεία στο κρατικό νίκαιας ο αστυνομικός, ο οποίος είναι διασωληνωμένος. Δεν συγκινούνται οι ακροατές. Αν είναι κάποιος αστυνομικός. Ναι, άμα ήταν κανένας αριστερός. Άμα ήταν κανένας κομμουνιστής. Ναι. Θα είχαμε θέμα τώρα, ωραίο. Τώρα δεν πουλάει αυτό. Άστον αστυνομικό, δεν πουλάει. Άμα πεθάνει ο αστυνομικό, θα φυλάξει. Δεν θα γίνει τίποτα. Πάντως έγιναν δεκάδες συλλήψεις. Mm-hmm. Έγιναν δεκάδες συλλήψεις. Ξαφνικά σε ένα μάτς έγινε πόλεμος. Μεταξύ Ολυμπιακών και αστυνομικών. Ναι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα γίνει πόλεμος. Στο Βόλεϊ για το Link Up. Ναι, στο Βόλεϊ για το Link Up. Έλα ρε Συντίνο τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δέχομαι ότι υπάρχει αντιπαλότητα. Δεν υπάρχει μίσος. Υπάρχει μίσος. Αυτό είναι το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας. Αυτό είναι. Πάνω από 450 προσαγωγές για τα επεισόδια στο Ρέντι. Γίνεται χαμός. Κάτω στην Αθήνα είναι το πρώτο θέμα. Εντάξει. Λογικό είναι. Τι λογικό. Που να παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και να έχουμε νεκρούς, τραυματίες και φασαρίες. Λοιπόν, είναι το ματς 25-19. Βρισκόταν στο δεύτερο σετ, ο Ολυμπιακός είχε πάρει το πρώτο. Είχε πάρει το πρώτο. Οι Παναθηναϊκοί κέρδιζαν το δεύτερο και θα πήγαινε για 1-1 και ξαφνικά έχουμε κινητοποίηση λόγω των δακρυγόνων, καθώς έξω από το γήπεδο, να πούμε τι γινόταν, υπήρξαν συμπλοκές οπαδών με αστυνομία. Δηλαδή δεν έγιναν μέσα, έγιναν έξω από το γήπεδο όλα αυτά. Για ποιο λόγο να γίνει φασαρία μεταξύ οπαδών? Πηγαίνουν να φαίνουν πως περί 150 άτομα που βρέθηκαν έξω από το γήπεδο του Ολυμπιακού επιτέθηκαν με μολότοφ και αυτοβολίδες στους αστυνομικούς. Δηλαδή πήγαν 150 μαμελούκι, ήταν αστυνομικοί έξω όπως είναι σε κάθε μάτι. Τι σημαίνει αυτά τώρα, Τι. Άσε τον αστυνομικό, θα γίνει καλά το παλικάρι. Νέος είναι νέος. Σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν τους νοιάζει. Άμα δεν είναι κομμουνιστής στο νοσοκομείο ή νεκρός, δεν πουλάει. Το λέω σαν πώληση τώρα. Ναι, δεν πουλάει. Ο αστυνομικός, η μάνα του αστυνομικού, μακλέει, δεν την νοιάζει. Ναι, και αυτή η μανούλα είναι, όπως είμαι και των αλλών, των αριστερών, των δεξιών. Των αριστερού η μάνα έχει μεγαλύτερη αξία από τον αριστερό. Τι έκανε, τι έτσι είναι, ρε φίλε. Τέτοιο έχει, τι έχει, καρπιρατέ. Έτσι φτιάξατε την κοινωνία. Δεν τη φτιάξαμε καθόλου έτσι. Όλες οι μανούλες ίδιες είναι του κόσμου. Όλες οι μανούλες. Και όλα τα παιδάκια είναι ίδια. Δεν πουλάει η μανούλα του αστυνομικού, η μανούλα του αριστερού. Υπάρχουν κάμερες. Προσπαθούν να ταυτοποιήσουν το δράση που προκάλεσε το σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου. Μιλάμε τώρα για ένα νέο παιδί, έτσι. Άκουρε τι γίνεται. Όλα αυτά με τον Ολυμπιακό και την πολιτεία και την αστυνομία και την διαιτησία και όλα αυτά. Ναι. Ο Ολυμπιακός αυτά να τραβάει. Ναι, εγώ δεν καταλαβαίνω τον λόγο που. Ο Ολυμπιακός. Γιατί. Δηλαδή είναι. Πέφτει το μάτς μέσα. Μπάτσι γουρούγια δολοφόνο. Τα καλά καθούμενα. Το Βόλο, κάτσε ρε. Α, η ρεβάνς λέει. Κάτσε ρε, έχει άλλο. Βλέπει τώρα ο Γάβρος αστυνομικό. Βλέπει Μητσοτάκη απέναντι, βλέπει αστυνομικό απέναντι και είναι σε πόλεμο να πούμε. Όλο το κοδόμα του Ολυμπιακού είναι. Ο Μητσοτάκης απέναντι στην πολιτεία, απέναντι στην αστυνομία, απέναντι στην διαιτησία. Θα τους γίνει μπούμεραγκ τώρα. Δεν ξέρω μπούμεραγκ τώρα. Τώρα θα έχει όλη την Ελλάδα απέναντι. Ρε αγόρι μου, στο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 4-1 ναι. Που φλακωθήκατε εδώ με τους αστυνομικούς. Δεν θυμάσαι, πιτσιρικά, μπορεί να είσαι και μία. Το θυμάμαι. Μικρός. Ήταν ο ΠΑΟΚ στα χαρακόμματα, δεν τα είχε καλά με αστυνομία, με πολιτεία κτλ. Ναι, αυτό είναι το και Ολυμπιακός τώρα. Αυτή είναι η ιστορία. Ναι, αλλά ο Ολυμπιακός γιατί είναι απέναντι στην πολιτεία? Επειδή για ένα χρόνο δεν πήρε το πρωτάθλημα, εμείς 30 χρόνια δεν παίρναμε τίποτα. Και μας λέγατε κομπλεξικούς, μας λέγατε χίλια δυο. Πώς θα πάρετε εσύ? Ναι, αυτός λέει ο άλλος. Τον Παλάφα και τον Ηλιάδη. Και οι άλλοι, πώς θα πάρουμε τον Ντόι, μωρέ! Πώς θα πάρει εσύ? Πώς θα πάρουμε τον Ντόι? Πώς θα πάρουμε τον Ντόι και τον Ντόι και με τον Ρέτσο θέλουν να πάρουν? Εσύ με τον Κετσιόρα και τον Άλμπερ. Και τώρα τι σχέση έχει? Έλα, μωρέ, τώρα. Φορτούνι έχει, αυτά μπορεί να πάρει. Είσαι εσύ είναι ομάδες πάνω κάτω, πάνω λίγο πάνω κάτω όλο κτλ. Ολυμπιακό ανταγωνισμό. Αυτό τώρα τραυματίας και τα επεισόδια είναι συνέχεια των γεγονότων της κατάστασης. Όχι, Ολυμπιακό, είναι την πολιτική. Ωραία, ωραία ερμηνεία. Γιατί να στείλω, δεν είναι ερμηνεία, είναι η αλήθεια. Αυτό. Δηλαδή λες, πήγαν να πάρουν ρεβάνς γιατί στο Βόλο τους πλακώσανε. Τους πλακώσανε. Ήταν, έτσι είστε. Μπάτσου τους ορμήξα. Αυτή είναι η ιστορία. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι, αλλά τώρα εδώ έχουμε κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρα για το 39χρονο. Σε ποιο πόνο τώρα, εσένα και τον άλλο. Δεν είναι πόνο. Ό,τι έπιασε όλου, έπιασε και εμένα και σένα και τον άλλο. Το ίδιο πράγμα σε ποιο δρόμο. Με του δρόμου για τον αστυνομικό. Δεν την νομίζω να γίνει αυτό. Γιατί να μην κλείσει. Τα πάμε. Δεν πουλάει. Δεν πουλάει. Άμα ήταν αριστερό, θα πουλούσε και θα έκλειναν οι δρόμοι. Αυτό εγώ δεν διαφωνώ.
Δεν διαφωνώ. Είναι δυνατό χαρτί το να είσαι αριστερό για τέτοια θέματα. Άμα τώρα ήταν ο αριστερό 8 Δεκέμβρη. Θα γινόταν η μέρα του. Ήταν ο παδό τραυματισμένο, λέμε. Θα είχε θέμα, θα είχαμε ακροματικότητα. Δεν μα δίνει ακροματικότητα ο τραυματίε αστυνομικό. Άστο. Ναι, αλλά είναι το πιο σημαντικό θέμα. Τι, θα ασχοληθώ με το επιθετικό φάουλ που δεν έγινε ποτέ στο Βιερίνια, το πω και αυτό. Εντάξει, οκ. Okay. Τι, δεν θα. Τι να πηδήξει, δεν θα πούμε. 45 χρονών. Ένα 65. Πήδηξε εκεί 45 τον έκανε εσύ. Τον έβαλε. 56. Εγώ δεν πέφτω. Δεν κάνει την Έιτζερ. Έτσι. Είναι. Πιο γυμνασμένο από σένα είναι. Πιο γυμνασμένο. Άμα δει, φέτε είναι. Τι σχέση έχει με εσένα. Πιο γυμνασμένο. Εγκεφαλικά με πολύ πίσω από μένα. Ρε, τι μαζεύτε τον. Εγκεφαλικά είναι πολύ πίσω. Δηλαδή, μαζεύτε τον. Τα 55 το Βιερίνια σε και μένα. Δεν ξέρω, φίλε. Τι αυτό λέμε. Πού να ξέρω. Άμα είσαι και μένα στα κιλά μου και στα αυτά και να γυμνάζεστε 5 φορές την εβδομάδα, το Βιερίνια, του πω μπράβο, τραβάει 30 λεπτά, 5 χιλιόμετρα. Δηλαδή, να βγάλει. Κάτσε τώρα για να πει το σοβαρό θέμα. Ναι. Οι Ολυμπιακοί δηλαδή θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση. Θέλουν μετά τον Τσίπρα που δεν ψέκανε τα χατήρια Ολυμπιακοί... να ρίξουν και τον Μητσοτάκη γιατί δεν του χαϊδεύει την πλάτη. Οι Ολυμπιακοί είναι σε κόντρα, διοίκηση, κόσμο κτλ. Εγώ τα πάω απέναντι σε αστυνομία και απέναντι στο κράτο. Με πολιτεία και αστυνομία. Τελείωσε. Άρα είναι απέναντι πάλι στο Μητσοτάκη. Συνέχεια αυτά θα έχουν. Αυτό ο Ολυμπιακό θα τη βγάλει έτσι μέχρι το τέλο. Θα έχουμε τέτοια κλάματα, επεισόδια. Μπανούρε, συνθήματα. Εγώ ένα έχω να πω. Γιατί δεν παραπάρουν δύο-τρει καλού παίχτε ακόμα πίσω στην άμυνα να δουν τα κενά του. Προπονητή δεν ξέρω αν θα του βγει, θα το δούμε με τον Καρβαλιά. Τι 30 πόντου που ήσασταν πίσω και εμεί δεν είχαμε δυνατότητα τότε. Ρε. Γιατί δεν πέρασε. Θέλω να δω φυτεφού του προέδρου, δεν είχαμε λεφτά. Αυτό έχει λεφτά, ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Μα αυτό έχει όλε τι προποθέσει να κάνει αυτό που θέλει. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί γιατί τα λόγω του χαρακτήρα του έγινε μόνο του. Μπράβο, λόγω του χαρακτήρα. Λόγω του χαρακτήρα του έμεινε μόνο του. Σωστό. Σωστό. Αυτό λέω για τον κύριο Μαρινάκη. Σωστό. Οκ, okay, τώρα πάμε πάσο, το δέχομαι. Λοιπόν, φίλο δεν έχει, εξήλους έχει, τα θέλει όλα. Έμεινε μόνο του τώρα. Έμεινε μόνο του. Μόνος. Δεν έχει κανένα κολλητάρι, κανένα φιλαράκι. Πρωθυπουργό δεν έχει. Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν έχει. Εφέτη δεν έχει. Ανακριτή δεν έχει. Κολλητό ο πρωτάθλημα δεν έχει. Δυνατό ένα κολλητό, δυνατό δεν έχει. Δεν έχει. Τίποτα. Έμεινε ένα δήμαρχο έχει. Ένα Τρίπολη. Και μια Τρίπολη κλάει μάιν. Αυτά έχει. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Θα επιστρέψουμε να δούμε και τον κακό ΠΑΟΚ χθες, γιατί ήταν κακός πράγματι. Δεν το είδα το μάτς, έκανα μασάζ στη Ρόξη. Κάτσε, εσύ έκανες τη Ρόξη ή σε έκανε η Ρόξη. Η Ρόξη, εγώ δεν ξέρω. Ναι, έκανες μασάζ στη Ρόξη, είπες. Η Ρόξη, στη Ρόξη. Α, στη Ρόξη. Ναι. Και εγώ. Μάλιστα, πετρέλα, λέει. Πρώτο ημίχρονο είδα κι εγώ. Μην πας, λέει, γυμναστική αύριο, λέει, είσαι κομμάτια μου. Λέει. Μην κάνεις τίποτα. Έχεις δολοφονήσει το κορμί σου, μου λέει. Ελάτε, κοπέλα. Τρελαίτε, προπονείς, μαμούς του και του λέτε. Ρε. Εγώ στα λέω εδώ και 4 χρόνια η Ρόξη πρέπει να σου πει: κάνε προπονήσεις να είσαι σε συντήρηση. Δεν γίνεσαι ρέστλερ τώρα στα παιδιά. Ρέστλερ, ρε. Δεν γίνεσαι ρέστλερ. Θα τεντώσει του μίσου, θα τα γίνει ο Βαρδάκη, να πούμε με την προστάτη, να πούμε. Βαρδάκη, δεν είναι η σούπε ημερομηνία. Σάββατο δεν μπορώ, θα είμαι Αθήνα, μετακόμιση έχω. Μετακομίσει τι είσαι. Ναι, άμα πει θέλετε άλλη μέρα. Α το καρονίσουμε. Τα παοξιδηλί και αυτά και τα λοιπά. Εγώ θέλω τον Κούδα μονάστε τα παοξιδηλί. Ο Κούδα μόνο του θέλω τον Άιλ. Λοιπόν, πάμε σε κομψό. Θα μου μαζέψετε εκεί όλο το παοξιδηλί. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι, ο Βαρδάκη κανονίζει. Ο Βαρδάκη τι κρυάδε του πάμε σε κομψό διαφημιστικό. Δεν κρυάδα του λέω. Δεν κρυάδα του λέω. Σταμάτα 31 άστα να πεις και τίποτα μετά. Δεν κρυάδα. Ψυχούλα. Με τις πιτζάμες τι έχεις κάτσε εδώ. Έχουμε και γύρισμα τώρα. Λοιπόν, κομψό. Θα πάρουμε λεφτά για το γύρισμα ή την τζάμπα. Τζάμπα. Δύο πιτζάμες. Τις πιτζάμες. Α, έτσι θα πάρουμε. Τις πιτζάμες. Ούτε στη Ρωσία δεν γίνεται αυτό να πούμε. Να κάνουμε λοιπόν, γύρω να πάρουμε τις πιτζάμες μόνο. Κομψό θα είναι και επιστρέφουμε δεύτερο μοιωράκι σε πολύ λίγο. Ποιος το κάνει αυτό το marketing να πούμε. Πιτζά μας all day στη δουλειά και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Ανακαλύψτε και εσείς μαζί με την απόλυτη άνεση, ποιότητα και στήλη με πιτζάμες και εσώρουχα από τη νέα συλλογή της Μινέρβα, τη γνωστή ελληνική εταιρεία με έδρα στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ. Βρείτε επιλογές για όλη την οικογένεια και φυσικά καταστήματα Μινέρβα σε επιλεγμένα σημεία πώλησης ή επισκεφτείτε το e-shop minerva.gr. Μην ξεχάσετε ότι μέχρι τέλος Δεκεμβρίου έχει έκπτωση με μείον 40% στο δεύτερο προϊόν. Ακολούθησε λοιπόν την Μινέρβα στα social media, φίλες και φίλοι, Μινέρβα Underwear παρακαλώ. Under... Λοιπόν, Underwear, αυτά φοράμε, τα εσώρουχα, Underwear. Εσώρουχα, ναι, εσώρουχα και πιτζάμες. Και πιτζάμες και εσώρουχα και, σλιπάκια και... Του κολλητού μου η μάνα. Του κολλητού σου η μάνα τι έγινε. Δούλευε στη Μινέρβα χρόνια. Του παντέλογου του Δημήτρη. Είναι εδώ, δικιά μας εταιρεία, μας στηρίζει, τη στηρίζουμε και σήμερα είμαστε όλοι ντυμένοι Μινέρβα. Εγώ Μινέρβα από 12 ετών. Βάζεις και εσύ. Είχε βγει τα σλιπάκια τα κλασικά του μπαμπά, τα θυμάσαι εκείνα τα παλιά, 40 χρόνια πριν. Του φούντα που είχε τελειώσει. Μινέρβα ήταν όλα. Μινέρβα, αυτό σε λέω. Λοιπόν, εδώ μου έχουν στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Μεταξύ δεν έκανα ανάτηση ακόμα και κακώ δεν έχουμε την επικοινωνία που θα ήθελα. Μάλιστα. Ότι παιδιά λέει γιατί γκαρίζετε. Ναι, είναι επιθετικό. Ναι, δεν έχει γίνει επιθετικό φάουλ. Θα βρείτε τώρα. Όχι, όχι, όχι. Θα βρείτε ο Χάιτ ότι. Ναι.
Πότε ήταν offside? Στην πρώτη φάση, πριν γίνει η σέντρα για τον γκολ. Δύο μέτρα λέει offside είναι. Όλοι μου το στέλνουν. Εγώ δεν το είδα για να. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο μάτς. Αφού και αφάλτο σφίριξε. Τι offside. Να πάμε λίγο στο μάτς. Offside σήκωσε. Αυτό μου λένε τώρα εδώ πέρα. Πρέπει η μπάλα στήθηκε εκεί που έγινε το φάουλ, υποτίθεται. Τι σε στέλνουν τώρα. Θα το δω εγώ στο ημίχρονο γιατί με φάγατε με τα γυρίσματα εδώ. Κοίτα, το πρωί και σα έδωσε. Καλημέρα, πότε τελειώνουμε του χούλιγκαν, παιδιά. Χαροπαλεύει το παλικάρι 30 ετών. Ναι. Εντάξει, δεν το σκέφτομαι. Οι χούλιγκαν. Είναι το πιο σημαντικό θέμα. Οι χούλιγκαν του εκτρέφουμε όλοι. Του χούλιγκαν. Ε, όχι όλοι. Όλοι. Όχι, δεν του εκτρέφουμε. Πλέον κανένα όλοι. Απλά πρέπει επιτέλου να πούμε. Όχι, δεν έχει παιδιά. Πρόσεξε, μπερδεύεσαι. Ο λαό. Αυτά δεν είναι παιδιά. Αυτά πήγαν έξω να κάνουν φασαρία. Τα παιδιά δεν είναι παιδιά. Θέλει να πει ο κ. Μαρινάκη να πει για ποιο λόγο αυτά τα παλιόπαιδα. Όπως βγήκε ο Σαββίδη, όσο βγήκε ο Μελισανίδη, όσο βγήκε. Πώς το λέτε τον άλλο τον κρεμανταλά που έχετε στο μπάσκετ, το φίλο μου. Ποιον, τον Χατζόπουλο. Ο Μάρι και τον ψηλό. Όσο βγήκε ο Χατζόπουλο, θα βγήκε ο Μαρινάκη. Δεν τα βάζετε ποτέ με αυτού. Ναι. Τα μέσα δεν τα βάζετε ποτέ με αυτού. Οι εκπομπέ δεν τα βάζετε ποτέ με αυτού. Καλά κάνουν και κάνουν μαγκές. Αφού δεν του κάνει κανεί τίποτα, τι με κοιτά. Δεν σε κοιτάω, γιατί θα πληρώσω κανένα τριαντάρι. Το κοίταγμα είναι 30 ευρώ στο τιμοκατάλογο. Του δικού σα χούλιγκα, δηλαδή του κάνατε τάνα που με του κλείσατε το γήπεδο. Όλοι έχουν χούλιγκαρς, όπως και εσείς και οι Ολυμπιακοί, και κάνουν τα ίδια πράγματα. Ναι. Οι ίδιοι είστε όλοι. Ναι, αλλά όταν ήταν του ΠΑΟΚ, ουρλιαζγκάρισες. Τώρα γιατί το στρογγυλοποιήσεις? Ποιο ουρλιαζγκάρισες? Για του ΠΑΟΚ. Γιατί φύρατε κανένα αστυνομικό, εγώ και είπα. Πώς, δεν είχαμε επεισόδια, δεν είχαμε. Ε, είστε εσείς και είστε οι μάστερ, είστε οι καλύτεροι. Αυτά δεν έλεγες. Όχι, δεν λέμε καθόλου. Δεν τα λέμε καθόλου. Απλά πρέπει να κρατάμε ίδιες αποφάσεις. Τώρα τι έγινε τώρα, κάνετε μάθημα στους χούλιγκαρς να μην βαράνε τους αστυνομικούς. Συμφωνώ με τον Νικόλα Κωστής, μιλάει, λέει. Για την ουσία του θέματος. Ναι, η ουσία του θέματος είναι ότι πολιτεία. Πολιτεία, διαιτησία, ΕΠΟ, ναι, ιστορία, ευθέτες, ναι, ανακριτές, δικαστές. Ναι. Είναι μακριά από το Μαρινάκη. Φίλοι κτλ. Ναι, και είναι και ανεξέλεκτη. Ο Μαρινάκης τελείωσε από τον Ολυμπιακό. Αν το πάρετε χαμπάρι. Τι εννοεί τελείωσε, ρε φίλε. Τελείωσε. Θέμα χρόνου είναι κάποια στιγμή. Φέτος του χρόνου το δίνει τον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι. Έκλεισε ο κύκλος του Μαρινάκη. Αυτά εδώ που γίνονται, έκλεισε ο κύκλος του Μαρινάκη στον Ολυμπιακό. Αντίθετα του Μελισανίδη, του Σαββίδη και του Αλαφούζου δείχνει ότι δεν κλείνει. Το καταλαβαίνει. Ναι. Ο άλλο είναι στο Ροστόφ και κάνει διαιτησία. Άλλα με έλεγε όμω. Άλλα με έλεγε. Ρεαγόρι μου. Τι ρεαγόρι μου, κάτσε, τι μόνο τα καλά θα σε λέω. Άλλα δεν με έλεγε. Φρούτ και πόρτο δεν με έλεγε. Σα αφήνει, σα παρατάει, σα κάνει, σα δράνει. Και σε έλεγα εγώ εδώ πέρα. Αυτό που λε δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Δύο χρόνια δεν μα είχε παρατημένο. Ο άνθρωπο είχε πολύ σοβαρά θέματα. Προσωπικά ανάλυση. Τι προσωπικά ανάλυση. Προσωπικά θέματα. Και είχε πόλεμο πάνω στη Ρωσία. Δεν τα λέγαμε. Τώρα που τελειώνει, κάτσε αυτή πάνω στο άλογο. Κάτσε τώρα να δει. Δεν τυχαίο ότι ο Πάουκ είναι τόσο καλό τη δομέ. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη έχει κλείσει μπακ για τον Γενάρη, ότι θα φέρει ήδη παίχτες. Δεν είναι τυχαία τίποτα. Τα επίπεδα είσαι καλά, ρε κουλιανέ. Ε, είμαι. Εντάξει. Και χθες παίρνω και ένα σφύριγμα το οποίο εγώ δεν θα. Τι δηλώνει αυτό το σφύριγμα? Ότι οι στοιχηματικές πρέπει να κατεβάσουν τον Πάοκ κι άλλο. Τι δηλώνει αυτό το στοίχημα? Αυτό δηλώνει. Το σφύριγμα τι δηλώνει? Δηλώνει ότι ο Πάοκ είναι δυνατός και εξωγωνιστικά. Ξεκάθαρα. Ότι έχετε έπο με την ΑΕΚ. Ξεκάθαρα. Ωραία. Σε σχέση με τις 2-3 πρώτες αγωνιστικές που έφαγα φλόκους, γιατί τώρα πρώτο θα ήταν ο Πάοκ. Αν θες να τα λέμε όλα όπως έχουν, θα δει τον Όφη, θα μου δίνει το πέναντι, δεν θα είχαν ένα μηδέν. Συντούμα... Τι άλλαξε δηλαδή. Τι κάνατε, δεν είδε τι έγινε. Ποιο δούλεψε. Δούλεψαν πάρα πολύ, δεν έχει τι γίνεται κάτω. Κλάδε ξυλώθηκε, αλλάξανε όλα τα πάντα. Άρα λοιπόν, έχουν γίνει δουλειά. Μπράβο τον πρόεδρο που μας θωρακίζει με τους διαιτητές. Αντίθετα, οι Ολυμπιακοί λένε το Μαρινάκι, τι κάνει με τη διαιτησία, τι κάνει με την ΕΠΟ, τι κάνει. Τι κάνει με την ομάδα, τι κάνει με τα στόπερ. Είσαι σε πολύ καλύτερη μοίρα, είσαι πολύ καλά. Διαιτησία, ομάδα. Μεταγραφές, αυξήσεις με τον κόκκι κεφαλαίων, μια χαρά είσαι. Είσαι πάρα πολύ καλά. Ναι. Ο άλλος, ο Ολυμπιακός, δείχνει ότι είναι στο τέλος του στη διετία του. Σωστά μιλάς. Δεν το παίρνει. Αν το πάρει αλλιώς, σε 6 μήνες δεν ξέρω. Θα βρει με το Μητσοτάκι, ρίξει κυβέρνηση, δεν ξέρω. Θα πολεμήσει πάντα. Με ρωτά να μου αρέσει ο Φαμπιάνο. Ποιο Φαμπιάνο? Του Άρη. Ο Στόπερ, ναι. Ναι. Ο οποίο Φαμπιάνο, να πούμε ότι είναι στου τελευταίου μήνε τη θητεία του στον Άρη. Μου αρέσει, αλλά είναι μεγάλος, αρκετά μεγάλος. Πόσο είναι δηλαδή? Το καλοκαίρι θα είναι 33. Μεγάλος είναι. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Δηλαδή θα τον πάρεις για ένα συν ένα. Δεξί στόπερ ποιον έχεις εσύ τώρα? Δεξί το Κετζόρα. Ο Κετζόρα με τον Φαμπιάνο συγκρίνονται? Όχι, ο Φαμπιάνο καλύτερος. Ωραία, ο Κετζόρα πόσο χρονό είναι? 29. Να ψέχεις έτσι. Με ρωτάνε άμα μου αρέσει ο Φαμπιάνο. Γιατί λέει μένει ελεύθερος το καλοκαίρι, λέει, ναι, και δεν έχει ανανεώσει με τον Καρυπίδη. Αυτό είναι, ναι, γιατί τώρα σε 10 μέρες μένει ελεύθερος. Και μπορεί να μιλήσει με αυτόν τον Ήβη και τον άλλο. Και ναι, βρε, υπάρχει καπνός. Υπάρχει καπνός. Δεν το λέω τυχαία εγώ και μου στέλνω, δεν το λέω έτσι, μου ήρθε φλασιά ξαφνικά. Υπάρχει καπνός. Έτσι. Απλά με ρωτάνε για το θέμα της ηλικίας ο Φαμπιάνο. Για δύο χρόνια.
Okay. Ναι. Απλά λίγο ηλικία, αλλά όχι τόσο πολύ. Τι ηλικία, αλλά είναι 36 χρόνια. Ο... Και πηγαίνει εφημερίδα, έφαγε τον κόλπο. Ο Κρέσπο έφυγε κακό από τον Πάουξα. Κακό έφυγε. Έπρεπε να τον νίκη τον Κρέσπο. Ναι. Να τον νίκη δάσκαλο και να μπαίνει ο Κουλιαράκη. Ξέρω γιατί τυχωθήκε στον Άρη, το θέλει. Ναι, okay, γιατί πήρα πολλά μηνύματα. Δηλαδή, τώρα, αν δεν ήταν στον Άρη, ήταν στην, σε μια άλλη ομάδα, ναι, ξένη. Ναι. Θα τον ήθελε ή τώρα επειδή είναι στον Άρη. Θες να τους αυτό λέω, αυτό σκέφτομαι. Αυτός, αν δεν ήταν στον Άρη, αυτό σκέφτομαι. Και ήταν κάπου αλλού. Θα τον ήθελε. Έπαιρνε ένα παίκτη 32,5. Ή, να πει σου πήρα παίκτη να πούμε δεν ανανέωσε. Ναι. Λοιπόν, μα ρωτάνε. Το μιλήσατε λοιπόν τον Φαμπιάνο. Παράνομο. Ναι, ο Φαμπιάνο μένει ελεύθερο. Άρα παράνομο το μιλήσατε. Μένει ελεύθερο ο Φαμπιάνο. Όχι, σε 10 μέρες μένει ελεύθερο. Μπορεί να κάνει, συζητάει προεργασία του τσέλικου. Το μιλήσατε πριν. Δεν ξέρω τώρα, σου λέω. Απλά υπάρχει καπνό στο συγκεκριμένο παίκτη. Τι πρέπει να κάνετε, παίκτης, πρέπει να κάνετε τώρα εσείς. Ναι. Σ' άρεσε αυτό τώρα. Κρυγαδόρικο. Ξύθηκε τώρα τρελάθηκε. Πότε παίζει ρε Άρης Πάοκ, 3 Ιανουαρίου. Θα πάμε πίσω τώρα. Α. Κάτσε λίγο να το πούμε λίγο στον κόσμο. Κάτσε κάτι δεύτερο. Ναι. Μέχρι το Γενάρη θα γίνει. Μέχρι το Γενάρη. Ωραία, άκουδο τώρα. Ναι. Βάλει τον Μπούζα να γράψει. Φαμπιάνο για Πάοκ. Ναι. Κάνει άνω κάτω. Ναι. Να μην τον βάλουν, να πάρει το μάτσο εκεί πέρα. Γιατί αλλιώς δεν μπορώ να το πάρω. Με το Φαμπιάνο πιο. Α, ναι. Λοιπόν, πάντως να πούμε λίγο κάτι. Αυτά να κάνετε, βέβαια. Αυτά να κάνετε. Λοιπόν, εγώ πράσινα αυτά λέω. Ρε. Να πούμε ότι η αγωνιστική αναβάλλεται. Έτσι, συγκεκριμένη. Δεν θα έχουμε μπάλα στο αυτοκίνητο. Οι διαιτητές είπαν: Στοπ, δεν θέλουμε, δεν σφυρίζουμε. Θα πάμε μια εβδομάδα πίσω. Δεν θα αλλάξει η αγωνιστική. Την επόμενη εβδομάδα πάλι θα έχουμε το ίδιο πρόγραμμα που είχαμε. Να παίξουν αυτό το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή δεν θα πάμε στη μεθεπόμενη. Άρα μετατίθονται όλες οι αγωνιστικές. Πότε θα γίνει. Ο Μάτσος τον άκουγα χθες το μεσημέρι να πούμε που έλεγε θα γίνει στα Χριστούγεννα η αγωνιστική. Κοίταξε. Καλό το... είναι αυτό, να οικονομήσουμε. Η αγωνιστική. Μόνο η αυτή δεν θα έχει. Θα γίνει παιδί μου τα Χριστούγεννα, είπε ο Μάτσος. Ναι, Αστέρας Πάοκ, είχαμε Ατρόμητος Παναθηναϊκός. Αυτό πότε θα γίνει. Αυτό θα γίνει Χριστούγεννα. Την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα. Λέγω, αυτή η αγωνιστική που δεν έγινε. Ναι. Αυτή που είναι δεν θα την επιδείξουμε αυτή την αγωνιστική. Άρα τι θα κάνουμε. Θα συνεχίσουμε με αυτήν. Ναι. Αλλά επειδή υπάρχει ημερομηνίες, λέει ο Μάτζος, που δεν. Τα Χριστούγεννα θα παίξουν μπάλα οι Αλβαϊκοί. Ναι, ας παίξουν. Αυτό είπε ο Μάτζος. Και άκουσα. Τώρα σε ρωτάω. Σε ρωτάω. Η διακοπή αυτή. Και θα πάμε λίγο και στο αγωνιστικό του Βόλου Σπάου και να πιάσουμε και άλλα θέματα. Πάμε η διακοπή και... αυτή. Ποιον ευνοεί. Ποιον ευνοεί. Ναι, ποιον ευνοεί. Ποιο είναι ντεφορμέ. Ποιο είναι ντεφορμέ. Η ΑΕΚ δεν είναι deformé. Deformé είναι, στο λέω εγώ. Η ΑΕΚ έχει απλά απουσίες. Άμα φορμαριστεί. Εγώ επιμένω. Άμα φορμαριστεί. Δεν είναι η ΑΕΚ τώρα. Η ίδια ΑΕΚ με Αραούχο, με Λιβάη Γκαρσία, με Γκατσίνο στα καλά του, με αυτή την ΑΕΚ εδώ πέρα. Ναι, μισό λεπτό. Καλά ο Τσόφλε. Ε, βέβαια. Σε τι καλά θα είναι δηλαδή. Θα καλά θα επιστρέψουν αυτοί και θα δυναμώσουν. Θα είναι όπως πέρσι ο Αραούχο και ο Γκαρσία, αυτό λέω. Αν βρουν ρυθμό σε δύο μάτσα, θα είναι. Δεν θα βρουν. Πού να ξέρω. Εδώ βρήκε ρυθμό ο Κετζόρα με τον Έκονγκ. Πλάκα με κάνεις. Βρήκαν ρυθμό. Ναι, βρήκαν. Ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή δεν ευνοείται. Ποιος? Ο Ολυμπιακός με νέο προπονητή. Φρες τον Ολυμπιακό, ξεγράψε το. Τι ξεγράψε το. Τελείωσε Ολυμπιακός. Εγώ τον Ολυμπιακό δεν τον ξεγράφω, επειδή έχει ότι είναι το όλο αυτό το κομμάτι του πρωταθλητισμού δεκαετίες τώρα, ό,τι και να κάνει. Και στραβός και κουτσός και ανάποδος και προβληματικός, θα σου τυχωθεί. Θα τον πάρεις μέσα στην τούμπα, τον κάνεις κι άλλη ζημιά στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός λέει ευνοείται, παιδιά. Γιατί λέει έχει νέο προπονητή. Ναι, σωστό. Και η ΑΕΚ. Αλλά χθες άκουσα τον προπονητή μας. Ποιον? Τον Λουτσέσκου. Το ρωτήσατε για τον κόλ του Βόλου. Δεν ήμουν στη συνέδευση. Σε έφυγα. Σου είπα πήγα Brian Adams. Πήγα είδα στην αυλιάρα. Είχε 15.000 κόσμο. Καλά, έφυγα από το γήπεδο. Έφυγα. Τη σφαγή του Βόλου. Δεν την είδα. Στο ράδιο την δεν είδα. Στο ράδιο άκουγα. Ναι, και την ώρα και πού πήγες, δηλαδή. Πήγα με την Τζέννη στο Brian Adams. Brian Adams. Το λιτό, πολύ δυνατό. Ή το Brian Lovett. Αμερικάνος παίχτης. Α, στο παλατάκι που τραγούδαγε. Ναι, χαμός έγινε. Ξέρεις τι ωραίο σκηνικό. Φοβερό, καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι λίγο μεγάλο ηλικία ο Brian Adams. Πόσο είναι? 65. Και δεν είχε κάτω από 30 κανέναν. Ήταν όλοι 30 plus. Γιατί είναι τραγουδιστής. Everything I do it for you. Heaven, Summer of 69. Ήτανε όλοι από 30 μέχρι 65. Είχε 65 άντρε. Γιατί πήγε για να καταλάβω. Γιατί το γουστάρω και ήθελε και η γυναίκα μου. Τι να κάνω. Πε είναι η γυναίκα μου και η γυναίκα μου. Όχι, ήθελα και εγώ. Στο παλατάκι πάω να πετάξω τη μίξα μου να πούμε στο πάτωμα. Στο παλατάκι πηγαίνω, βλέπουμε το μεγάλο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Αλλά ξεσυγινόταν στο παλατάκι χθε. 15.000 κόσμο. Δηλαδή αυτά τα καθίσματα εκτό από ροκατόγκου. Δεν είχε καθίσματα. Δεν ήταν μόνο στα καθίσματα, ήταν και μέσα στο παρκέ. Ήταν όρθιοι. Είχε σου λέει 15.000. Να πει να ακούσει μουσική χάρηκε ή πήγε να πω πίσω από τη γυναίκα σου. Όχι, φίλε, πήγα να απολαύσει κάτι αυτό. Πώ σε πάει εσένα και σε τραβολογάει από τα γυαλιά και σε πάει στα θέατρα και σε πινακοθήκες που δεν θε. Εγώ πήγα σε κάτι που ήθελα να πω. Θέατρο έπεσε εδώ. Α, δεν έπεσε εδώ. Έφυγε από τη μηχανιώνα τώρα μου γίνε και άνθρωπο των τεχνών και του πολιτισμού. Στον αεθερά πεγαλώνει βρε και εγώ πάνω ψαγίφτηκα.
Τι δουλειά έχει στη συναυλία. Πήγα. Άκου. Άκου. Μα αυτά μεγαλώσαμε. Τι φωνή αυτού είναι. Τόσο. Τρεις είναι άλτο ρε. Με αυτά δεν μεγαλώσαμε. Ερωτικά σκητήματα με αυτά δεν είχες. Τον έτσι έρθει κοντά από τη μύτη για να πάει, δεν ήθελε να πάει. Όχι ρε. Με το που κάναμε το διαγωνισμό εδώ πέρα είπα, λέω κανονίστε, λέω οπωσδήποτε θέλω να πάω. Πλάπτη την κουστάρι και ζενουά, διπλό το. Τι διαγωνισμό. Α, πήγε τσάπα δηλαδή. Κούτρα, ναι. Πώς τα κάναμε, τον κόλμο. Αυτά τα κόμπα, αφού εσύ δεν ασχολεί. Άμα ήταν, ήθελα να δει και αυτό τώρα. Δεν μπορώ να ακούω. Δεν ακούσε, Σάμερ 69. Αφού μα αγόρηγε η πρώτη. Το ήμου είναι ροκ, δεν μπορώ να πάω να ακούω. Γι' αυτό, επειδή είναι ροκ, θα πάρα και ροκ στον κύβο. Εγώ πήγα. Σάμερ 69. Πήγα χθε στο Βάλ, πια το ποτό. Εσύ στο Βάλ, στον. Πώ το λένε τον άλλο, τον Θρακιανό, πώ το λένε εδώ. Τον Θρακιανό. Πώ το λένε εδώ. Εσύ που πάει. Και που δεν πάω. Έχω τον ασύχαστο. Πού δεν πάω, τι θα κάτσω εδώ στην Τούμπα, θα πάω στο Φαρσαλινό, θα πάω με το Βαλ, θα πάω στο Σκαθάρι, αυτά είναι. Ρε βάλε λίγο αδρεναλίνη στη ζωή σου τώρα στα 55 σου. Κι άλλο να βάλω. Κι άλλο. Πόσα αδρεναλίνη να βάλω. Να πετάς τα αεροπλάνα, λες, θα πέσουνε, πες, να πας τα χιόνια με πες, το βανάκι. Θέλω να του μαζέψω τώρα 30.000 πάω ξύδι, θα πέψω αγκρίμου. Όχι, δεν θέλω τέτοια εδώ, πρόσεξε. Πες τέτοια αδρεναλίνη, αδρεναλίνη να περνάω καλά, όχι να με κυνηγάνε άλλα με δίνουνε, δεν θέλω τέτοια αδρεναλίνη. Αδρεναλίνη να περνάς θέλω καλά. Να βγάλω γούστα με αδρεναλίνη. Δεν έχει αδρεναλίνη γούστα. Τι λες. Θες τώρα να σου φέρω εγώ 1500 πάω ξύδι. Όχι, δεν θέλω. Μετά μου το σακώ εγώ να φωνάζω. Αυτό δεν είναι αδρεναλίνη. Να κατεβαίνω από πάνω. Αυτό δεν είναι αδρεναλίνη. Να τρέχετε με τις πιτζάμες. Αυτό δεν είναι. Με κολλάς πολύ γιατί δεν το έχω τίποτα να πω. Αυτό δεν είναι αδρεναλίνη όμως. Αυτό είναι να βάλεις σε κίνδυνο τη ζωή σου. Ναι, ακούσε λέω. Λοιπόν. Στο μάτς Άρης Άξο Κύπρο δεν έγινε, ήρθε ο Ερντογάν και η αστυνομία είπε να μην γίνει. Λέει. Κούλ πιστεύεις ότι ο ΠΑΟΚ πρέπει να κινηθεί για φόρ. Εγώ θα πω αυτά που μας λέει ο προπονητής. Σε κάθε. Η άποψη δεν έχεις, δηλαδή το Λουτσέσκο θα κάνεις. Όχι, φόρ θέλεις. Όχι, δεν θέλει. Θέλει. Όχι. Έχει πρόβλημα ο ΠΑΟΚ στο γκολ. Έχει. 51 γκολ έβαλε. Ποιος. Ο ΠΑΟΚ. 51 γκολ. Πέρσι όλη τη χρονιά έβαλε 60. Ναι. Και έχει βάλει στο μισό του μισού 51. Βλέπεις τον ΠΑΟΚ να έχει πρόβλημα στο γκολ. Άρα δεν θες φόρ. Όχι, δεν θέλω φορά, φίλε. Δεν θέλω φορά. Θέλω τον Βίλιαμ, τον οποίο ο Πάκ φαίνεται τον έχει κλείσει. Δηλαδή με τον Ιωαννίδη δεν έπαιρνε το πρωτάθλημα με κλειστά μάτια τώρα, έτσι όπως είναι. Τώρα, εσύ, άμα είναι να μου φέρουν... Αυτά λένε τώρα. Okay. Πρόσεξε, τώρα με το παραλούρε την άλλου. Με αυτή την ομάδα που έχεις. Ναι. Έτσι όπως είναι τα εξτρέμ σου, καλή χαμ και τα λοιπά, στόπερ όπως είναι, ναι. Σου βάλει. Πάρε τον Τόμας έξω ναι. Και σαμάτα, Ιωαννίδη. Παίξε Ιωαννίδη 30 μάτια. Πώς το κάνει ο Ιωαννίδης? 15 εκατομμύρια. Αν να μου φέρουν ένα τέτοιο επίπεδο φόρ, ναι, μαζί σου. Αλλά όχι να μου φέρουν φόρ για να γεμίσει το ρόστερ. Παίρνει μου τον Ιωαννίδη. Ναι, όχι, ή κάποιο σαν τον Ιωαννίδη. Το Φαμπιάνο τώρα θε 35 χρόνια να κάνει το. Δεν έχει κάνει την μαγιά να πούμε. Ναι. Πάρε ένα φόρ και πάρε στο πρωτάθλημα. Τι. Σε έβαλε χέρι, λέει, για να μην το δείχνει στο TikTok. Όχι, όχι, παιδιά, να του εδώ κάνει και αυτό. Όχι, ρε, δεν έχουμε τέτοια θέματα με το τίνο εμεί. Κάνει και ο ένα, κάνει και ο άλλο. Είμαστε... Ναι, κούλα, ασχοληθείτε λίγο με το γυναικείο το ποδόσφαιρο. Ασχολούμαι με το γυναικείο ποδόσφαιρο. Και μια ωραία κόμμενα να δούμε. Να δούμε το γυναικείο. Πάω, τα παίρνει συνέχεια. Έχει ωραίες γυναίκες. Τα παίρνει συνέχεια τα πράγματα. Τι να πάω να δω γυναικείο ποδόσφαιρο. Να κάνω μια ωραία γυναίκα να πάω να δω. Όπως οι γυναίκες έρχονται στην Τούμπα και στα γήπεδα τα άλλα, να βρουν κανένα κόμμενο. Τι να πάω να δω γυναικείο ποδόσφαιρο. Τι. Ναι, για το... Που δεν πληρώνονται οι κοπέλες. Που κάνουν δεύτερες δουλειές. Θέλω να μιλήσουμε για τη σφαγή του Βόλου. Εδώ. Θέλω να μιλήσουμε για τη σφαγή. Τι να πούμε. Έχουν φαγωθεί όλοι. Αλλά να μιλήσουμε για τη σφαγή. Λοιπόν, ναι. Υπάρχει λάθος 100% όχι 99%. Το εξετάζεις έτσι. Αυτή η ερμηνεία σου ποια είναι. Δηλαδή, το ότι βάζει αυτός κανονικό γκολ, λέμε. Κανονικό γκολ. Περίμενε. Σφαγή. Έτσι, μετράει ένα γκολ. Τι άλλο. Όχι, άλλο λέω. Ναι. Δεν με νοιάζει. Θέλουν τώρα σήμερα τη σφαγή να έχει. Έγινε, ναι. Θέλω να μου πεις την ερμηνεία σου. Η γιατί... ερμηνεία μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει και εξαγωνιστικά. Αυτό πες τους. Αυτή είναι η ερμηνεία μου. Ότι να το φοβάσαι τον ΠΑΟΚ περισσότερο κάτω, γιατί φαίνεται ότι έχει δυναμώσει. Μα και δεν να πες και ναι. Έχω που έχω ομαδάρα. Ναι. Έχω που έχω ομαδάρα. Κόκαλης έγινε να πες. Και η τριπλέτα μου είναι μαγική πίσω από το φόρ που δεν την έχει καμία ομάδα στην Ελλάδα. Θέματα λέμε. Όχι. Έκανε Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και δεν το ξέρω. Δεσπότοφ και τέτοια. Δεσπότοφ και δεν συμμαζεύεται. Όχι. Μέχρι και ο Μουρκ χθες, ο Μουρκ και η ομάδα του ήταν χθες. Ο Μουρκ ήταν όσο έβλεπα πρώτο μικρό, καλύτερο παίκτη του ΠΑΟΚ. Είναι φοβερό. Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει να φοβούνται κάτω. Αυτό να σημαίνει. Μάλιστα. Να φοβούνται γιατί φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ πλέον αρχίζει να φοβούνται. Αυτό το πράγμα είναι αδικία σε μάρκο του ΠΑΟΚ δεν υπάρχει τώρα. Όχι, εντάξει, Νικόλο ο αστυνομικός είναι, ναι, είπαμε παιδιά, σε κρίσιμη κατάσταση. Χάλασε δηλαδή η φιλία με τον δήμαρχο του Βόλου. Όχι. Όχι, δεν χάλασε. Μια χαρά, χθες ήρθε στην Τούμπα, άνετος, ωραίος. Κανένας δεν τον πει. Το βγάλει ο Μπούζος. Σαν να πάει βόλτα στα τυπουράδικα του Βόλου ήταν. Μια χαρά, θα το βγάλει σήμερα ο Μπούζος, πρέπει να το βγάλει. Σήμερα δεν νομίζω να το βγάλει. Πρέπει. Σήμερα ο Τζόρτζιο Αρμάνι Μπούζο, πρώτη γραμμή, θέλω
Δέο θέλω σήμερα. Δεν πρόκειται να τον βγάλει. Γιατί έβγαλε ανακοίνωση πολύ σκληρή ο Μπέο. Δεν πρόκειται να τον βγάλει. Εγώ βάζω ό,τι θες στοίχημα, τις πιτζάμες που φορά, τις ωραίες αυτές της Μινέρβα, ότι θα τον βγάλει. Πλάκα κάνεις. Δεν γίναμε να τον βγάλει. Δεν γίναμε να τον βγάλει σήμερα τον Μπέο. Μετά από τέτοιο σκηνικό, φάση, γκολ, ανακοίνωση του Βόλου. Όχι, όχι. Ναι. Θέλω να μας πει ο Μπέο την ερμηνεία του. Καλημέρα στο ΑΧΕΠΑ, τα παιδιά εκεί. Στο ΑΧΕΠΑ. Ναι, μας ακούν στο ΑΧΕΠΑ. Μπορεί να είναι νοσοκόμενο. Κάπου να είναι. Ασθενής. Όχι, δεν νομίζω να είναι ασθενής. Συγκεκριμένη. Μπορεί να είναι και ασθενής. Περασικά. Τι είναι, για ασθενής, οι γιατροί είναι ή. Τι είναι. Ναι, έτσι να τα λες γιατί σα γουστάρουμε και να είσαι δίκιο. Παιδιά, δίκιο είμαι. Τι να πω, δηλαδή, να κάνω το άνθρωπο. Η ερμηνεία λέει είναι μία. Λέει, ναι. Κάνει ο ΠΑΟΚ αυτά που κατηγορούσε και πήγαν το ποδόσφαιρο 100 χρόνια πίσω. Κάτσε, κάτσε. Μισό. Εάν αυτό γίνει κατά εξακολούθηση επί σειρά ετών, ναι. Το ότι έγινε μεμονωμένο γιατί φέτος δεν έχει ευνοηθεί σε άλλα παιχνίδια. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός. Η ΑΕΚ δεν ευνοήθηκε στο μάτς με τον Ατρόμητο. Ναι, βεβαίως. Ο Ολυμπιακός δεν ευνοήθηκε. Γούσταρα και αυτή. Εγώ δεν γούσταρα. Εσύ δεν γούσταρα. Όχι, ήξερα ότι σήμερα θα ακούσω Μύρλα. Ναι. Θα έρθει ο Βαραγιάννης και θα με κάνει καζάνι το κεφάλι. Θα έρθουν όλοι οι υπόλοιποι. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Και τους άλλους. Καλύτερα να. Οι άλλοι δεν τους μυριλιάζει. Χίλιες φορές. Η ΑΕΚ που ευνοήθηκε. Δεν τη μίλιασες. Όλοι έκανα μία αναφορά. Μία αναφορά, όχι όλη μέρα. Από χθες μου έχουν. Είμαι στον Brian Adams και μου έρχονται ξαφνικά βροχή μηνυμάτων. Λέω τι έγινε, λέω προφανώς κάνα like. Κάνα μια φωτογραφία και με την Τζέννη, μα μου σου του λέω θα κάνα σαλιάρι, άγραψε κάτι. Και διαβάζω κουλιά, ναι, αυτή είστε. Δεν έχω δει τι γίνεται μεταξύ. Βροχή τα μηνύματα, ψοφάνε. Καλύτερα να έλεγε ένα-ένα, λε και δεν θα κέρδισα στο Βόλο. Για πες μου τώρα. Ναι. Δεν θα κέρδισα στο Βόλο. Το βερτίο που διαβάζει, Μαράγδα. Ναι. Γιατί δεν αναφέρει τίποτα για τη διαιτησία. Για να την ακούσουμε λίγο τη Μαράγδα. Λέω Μαράγδα, γιατί δεν το λε. Για πάμε να την ακούσουμε τη Μαράγδα. Εκ... Καλημέρα, Κύπρο. Καλημέρα. Η εκ Κάφρι. Γελάει άλλο. Με την πίτσα. Λοιπόν, Δίνο, πάμε να πάρουμε ανάσε. Θα ποστάρω σε λίγο. Έλα, Κάφρι, Η εκ. Παρακμή. Πάμε λίγο. Παρακμή. Τι θέλει το κορίτσι μου. Κακόμοιρος. Κακόμοιρε, βγες έξω, πες τα έξω, γιατί έχουμε και χορηγούς τώρα εδώ. Λοιπόν, αγαπάμε τους πανηγυρισμούς στα γήπεδα, καθώς είναι πεπτουσία του ποδοσφαίρου. Πρέπει να ομολογήσουμε όμως ότι οι πανηγυρισμοί που συμβαίνουν στο καζίνο είναι το ίδιο έντονοι, παιδιά. Πόσο μάλλον όταν συμβαίνουν στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, που δίνει κάθε μήνα στα jackpots πενταψήφια νούμερα, παρακαλώ. Ενώ όλοι εσείς εκεί δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι πρέπει να αναβαθμίζετε την επικοινωνία σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα κατάστημα Nova ή πείτε στο nova.gr και μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα κινητής μόνο από 13 ευρώ το μήνα. Αθλητικό, πολιτικό ψέματα, δελτίο ειδήσεων. Ραπ και κουλ επιστρέφουμε και επειδή δεν έχουμε ανάπτυξη σήμερα δε στα social γιατί γινόταν χαμός εδώ με το Μινέρβα, μπαίνετε Instagram Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός και θα κλάψετε διότι θα ποστάρω το τιμολόγιο του Κωστή για τα Χριστούγεννα. Πόσο πάει η αγκαλιά, πόσο το φιλί, πόσο η χειραψία. Μπείτε και κλάψτε σε λίγο story, το ανεβάζω στο Instagram. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Τώρες που περνάμε online, όλοι θέλουμε φίλες και φίλοι πλέον υψηλές ταχύτητες. Μπορείτε να τις απολαύσετε κι εσείς με ταχύτητες Fiber έως και 1 Gbps με τα προγράμματα Nova Fiber από 26 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερες σε ένα κατάστημα Nova ή στο nova.gr. Και βεβαίως μην ξεχάσετε, έχουμε τρομερή εμπειρία και φυσικνωσίας όπου μας περιμένει φέτος τα Χριστούγεννα στο εστιατόριο Αλφρέντος, Grand Dining του Ρίτσεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εκεί ο executive chef Απόστολος Αλτάνης προσκαλεί τους καλουφαγάδες της πόλης, όπως εμάς εδώ π.χ., να περιηγηθούν σε ένα παράδεισο γεύσεων μέσα σε δύο καλά μενού, ειδικά διαμορφωμένα για τις γιορτινές μέρες. Κάθε πιάτο θα αποτελέσει μια έκπληξη για τις αισθήσεις σας, γι' αυτό κάντε την κράτησή σας έγκαιρα στο 2310-491-199. 13 μετά τις 9, Μετρόπολης ακούτε, Παρασκευάρα Ζάχαρη, άσο τώρα όμως κάτω ρε φίλε, βάλ το κάπου να σε βλέπει, τι θα κάνουμε τώρα, έτσι θα την κάνουμε εκπομπή. Δεν κάνω εκπομπή, θα βγω έξω, αλήθεια σε λέω τώρα. Δεν κάνω εκπομπή, κατεβάζω και βγαίνω. Άσο κάπου να σε βλέπει, γιατί εγώ αυτό κάνω, είμαι έτσι, έτσι σε κάνω εκπομπή. Θα βγω έξω, αλήθεια σου λέω τώρα. Σοβαρά μιλάω. Σοβαρά μιλάω. Το ότι με γρίσατε εδώ και με βάλατε την πίστη. Γιατί μόνο εσένα γρίσα. Βάζω εκεί να σε βλέπει και βάζω να κάνουμε κουμπί. Εσύ δεν θες να σε κοιτάνε. Τι εκπομπή να κάνει, δεν το πνίξατε το πέναλτι. Τι εκπομπή να κάνω, βρε. Άτε πάλι. Βάζω εκεί να σε βλέπει. Μπράβο. Α, μπράβο. Αυτό κάνω. Μπράβο. Την πνιγμένη κουνέλα να βγει. Δεν σε βλέπω εγώ. Θέλω να σε βλέπω. Την πνιγμένη κουνέλα να βγει. Εδώ σε έχω βγάλει τιμό κατάλογο. Τι. Σε έχω τιμό κατάλογο. Για πε. Λοιπόν. Τιμοκατάλογος του ράπ είναι για τις γιορτές. Γιατί δεν τον πουλάτε τρέλα το κουμπαράκο μου. Λοιπόν, 50 ευρώ αγκαλιά με ένα χέρι. 30 ευρώ το απλό χρόνια πολλά. 20 χειραψία. Η καλημέρα είναι 3 ευρώ. Και άμα σε κοιτάξει λίγο κάποιος, αυτό που θέλω εγώ τώρα θέλω να σε πληρώσω 5 ευρώ. Η ματιά 5 ευρώ. Τιμοκατάλογος ράπ. Τι θέλει να με κοιτάξει τότε.
5 ευρώ, θέλω να σα κάτω, ρε φίλε. Άμπρο, έτσι βάλω το εκεί πέρα. Τώρα μου είσαι εδώ με την κάμερα να βλέπω το κινητό σου. Εγώ θέλω να βρω του χαρακτηρισμού σου, τι αντιδράσει. Ναι, σώσια. Ναι, σώσια, δε, άσο εκεί να τρέχει. Λοιπόν, τι θε, να γανιάσουμε κι άλλο το μάτ. Να μαγαρίσουμε κι άλλο το ότι ο Πάοκ ευνοήθηκε. Λουτσέσκου, γιατί δεν μίλησε για την Αθήνα τώρα σήμερα. Τι να μιλήσει για την Αθήνα. Την καταραμένη την Αθήνα, το κυνηγάει, τον κάνει. Ξέρεις τώρα, μια που ναι, το ανέφερε. Γιατί δεν μιλάει για την Αθήνα ο Λουτσέσκου τώρα. Ο Λουτσέσκου τώρα βλέπω ότι αυτό σου λέει. Δεν ήταν αυτή την φάση. Όχι, ήταν καθαρή. Ναι, εντάξει, οκ, δεν το συστάμε. Ήταν πεντακάθαρη. Όχι, ήταν το διευθυντή. Του Βαγγέλου ήταν. Όχι, τη ΣΑΕΚ ήξερα ότι. Άρα μαζί. Άρα μαζί, ναι. Γίνεται παρέα ποτάκι μαζί. Ρε το χοντρό ότι τον έχετε κάνει. Για τον Κορνέλε, για τη δεύτερη κάρτα πάνω στο πάτημα του Κωνσταντέρη στο 37 και δεν λέτε τίποτα. Παιδιά, αυτή ήταν πολύ μάση. Φάση γι' αυτό τώρα λέμε. Γι' αυτό όντως υπάρχει, το είδα αυτό. Αυτό το είδα. Υπάρχει πάτημα του Κορνέ πάνω στο Κωνσταντέρη, έτσι κανονικά. Κράκ εδώ. Μάλλον μπορεί να σπάνε οι μεγάλε ομάδε στο τελικό. Τι θέλω τώρα, εντάξει, δεν πειράζει. Τι εννοεί. Πάω κάτι. Καλά, αυτού δεν θε. Ο Πάω τα τελευταία 10 χρόνια το ξέρει ότι είτε πάει 10 χρόνια, όχι 2-3, είτε αυτό είναι ένα στατιστικό του κρατάω. Βάλα 3 μέτρα γκολ, ψάχνει τελικό ρε. Από πριν έγινε πέναλτι, τα πάμε. Έγινε πέναλτι πριν. Ό,τι είπαν. Δεν είχε γίνει πέναλτι που τραβάει τον Κάνιε ο άλλο. Το τραβάει, το τραβάει από τα μαλλιά του. Στην Πούζιο σχολή. Στην Πούζιο σχολή. Όχι, στην Πούζιο, κανονικά. Στην σχολή, κανονικά. Λοιπόν, πάντως. Για πες. Τι να πω, έχετε φαγωθεί τώρα με αυτή τη φάση. Τώρα θα την κάνετε σημαία, σαν το χέρι του Βιερίνια. Σαν το χέρι του Βιερίνια στη Λαμία. Είναι καλό δείγμα αυτό. Πάντως, ανανέωση Λουτσέσκου σου λέει είναι δυνατή. Είναι δυνατή. Άρα μένω. Έτσι δεν είναι. Το συμφέρον δεν κοιτάζει. Φυσικά το συμφέρον. Γιατί ποιο δεν κοιτάζει το συμφέρον, εσύ, τι εσύ δεν κοιτάζει το συμφέρον σου. Και τι να κοιτάξει το άλλο, δηλαδή. Στη λίστα έχω προσθέσει κι άλλο. Τι? Έχει και πεντακοσάρικο. Μέλη στην φαλάκρα. Όποιο θέλει με μέλη φαλάκρα, πεντακοσάρικο. Ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε, τιμοκατάλογο. Άρα, θα σε... τι μάρκετινγκ θα κάνουμε εδώ. Πεντακοσάρικο λέει με μέλη φαλάκρα, όποιο θέλει. Στο μάρκετινγκ μόνο μου το έφτιαξε. Το έφτιαξε. Η αλήθεια είναι, ναι. Το έφτιαξε. Βγάλε το καπέλο, πε το να δεν τον πάει καθόλου, το μεγαλώνει. Αυτό το καπέλο εδώ. Και όλο ο μα μεγαλώνει το καπέλο. Τι. Αυτό το καπέλο πάει με τζινάκι που φορά. Με τζινάκι. Τώρα αυτά που φορά δεν είναι. Τζινάκι φορούσε τώρα πιτζάμπα. Ναι. Καλημέρα, με σοκάρατε τόσο, λέει. Καλημέρα, ραπ. Πού τη βρίσκει το συγκρίνια κάθε πρωί, ρε φίλε, λέει. Θα μα τρελάνει. Λέει ο Αρτέμιος εδώ πέρα. Εσύ με αυτό το όνομα, ρε φίλε, που πα. Δηλαδή, σε λένε Αρτέμι. Ναι. Και μου στέλνει μήνυμα προπρωί να φτιάξει η μέρα μου, να πούμε. Αν υπήρχε Νόμπελ υπομονή, κουλ, το παίρνει με διαφορά σε ρή χρόνια τώρα. Ναι. Αυτό που δεν καταλαβαίνει ο Ντίνο είναι ότι παλιά είχαμε μοναρχία στο ποδόσφαιρο, που σωστό, η διευθυντία ήταν μόνο σε μόνο έναν. Σε έναν, σωστό. Ναι. Ενώ τώρα είναι μοιρασμένη σε 3,5. Βάζω μισό και τον Άρη, ναι, γιατί. Κανένα δεν λέει ότι δεν τον πάει κόντρα και είναι ζάχαρη φέτος η διαιτησία για τον Άρη, για τον το συμπολίτη μας. Και όλο αυτό φαίνεται στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή. Σωστά, επί... ο Άρης φέτος. Ναι, για πες. Μετά που έβγε από τον χοντρό, να πούμε. Ξεκάθαρα. Ναι. Ξεκάθαρο είναι αυτό που λες. Και σε βάρκες αυτά που δεν υπήρχε περίπτωση τα τελευταία χρόνια να πάρει κάτι, τα παίρνει φέτος. Μπράβο. Το διακύβευμα ποιο είναι όμως. Είτε τα παίρνει, δεν τα παίρνει, πέμπτο θα βγει. Ναι, γιατί ποιοτικά υστερεί από του άλλου τέσσερι. Είναι μεγάλη διαφορά από του πίσω. Και αρκετά καλή από του μπροστά. Μπράβο. Οπότε, παρά όλα αυτά, μπορεί να του κερδίσει και του μπροστά, άμα είναι σε καλή μέρα μπροστά. Και κακή η άλλη. Μπορεί να οικονομήσει ω ρυθμιστή. Ναι. Να οικονομήσει ω ρυθμιστή. Εντάξει, ναι, okay, εντάξει, ναι. Αυτό λέω. Εδώ μου δείχνουν το πάτημα. Ναι, ναι, μπράβο, ρε Τίνο. Μπράβο, εγώ. Μου κάνει ωραία πραγματάκια. Μπράβο, ρε Τίνο. Εδώ με τα φώτα έχουμε τι φαλάκρε μα. Φωτίζουμε ακόμα περισσότερο. Λοιπόν, αφήστε λέει, τα αθλητικά λέει, και ασχοληθείτε λίγο. Εδώ χάνετε μια ανθρώπινη ζωή. Παιδιά, είπαμε, το θέμα είναι αυτό το σημαντικό. Δεν έτσι είναι αριστερός, οπότε δεν πουλάει το θέμα, γι' αυτό δεν το πιάνουμε. Εντάξει, πάντως ο άνθρωπος χειρουργήθηκε και ελπίζουμε να πάει όλα καλά. Είχαμε προσαγωγές, είχαμε πολλά πράγματα χθες. Ποτέ η κάμερα δεν πηγαίνει στη μάνα του αστυνομικού. Ποτέ. Η κάμερα ποτέ. Νόμος. Δεν πάει η κάμερα στη μάνα του αστυνομικού. Στου κομμουνιστή τη μάνα. Εγώ αν ήμουν δηλαδή καναλάρχης, λέω τι πουλάει. Κομμουνιστή κάτω στο πάτωμα. Γιατί εγώ το ριζοσπάσει το αυτοκίνητο. Ναι, εσύ είσαι σίγουρο με ριζοσπάσει. Άμα με ορμήξει κανένα μπάτσο. Πάπου το δείχνει. Κάθε μέρα παίρνει ένα ριζοσπάσει. Σωστά. Στο δελτίο ειδήσεων ρε μπαγάσε, εσύ ακουγό θα παράει μαράγδα. Λέει. Τι πράγμα, τι ένα κατόστρε είστε. Είμαστε εντάξει. Και τι πει μαράγδα. Πέσω να βάλει καλύτερα την τραγιάσκα που φοράμε εμεί. Αυτό το καπέλο είναι χάλια, λέει, δεν του πάει καθόλου. Έχεις, αυτό το χάλια καπέλο ναι, μου αρέσει εμένα. Άμα θέλω να φορώ το καπέλο που μου αρέσει εμένα. Όχι αυτό που γουστάρει να φορέσω εγώ να πω. Εδώ ο Φάνη ο Κοκακόλα θέλει κάποιον να το βοηθήσει μετακόμιση, δίνει 30 ευρώ. Τι μετακόμιση. Μετακόμιση, ξέρω εγώ. Φεύγει. Ναι. Σέλφι, πρέπει να βάλουμε και φωτοκιά σέλφι πόσο θα χρεώνει. Σέλφι, ένα δεκάρικο καλά. Ένα δεκαρικάκι ναι, για σέλφι θα βγάζει καμιά πενταριά σέλφι, ένα πεντακοσάρικο αέρα πατέρα. Μπουσέ. Ζακαρί Μπουσέ, φίλε. Ζακαρί Μπουσέ, λοιπόν. Το παιδί του λαού έτσι έβγαινε.
Ποιο είναι το παιδί. Ο Ξανθόπουλο. Α, έβγαινε selfie και έπαιρνε δεκάρικα. Δεν ήταν selfie τότε. Τι, δεν κάνουν και φωτογραφία. Είχε μαζί του. Για πε, για πε, για πε να ακούσω. Ο Φουτσάς μα το είχε πει αυτό. Ναι, ναι. Αυτό λέει που κάνει το παιδί του λαού. Έτσι, έτσι είχε πει. Κάτσε, δηλαδή έβγαινε φωτογραφία. Λέει ο Φουτσάς. Εγώ βγήκα πάνω στη Γερμανία 500 φωτογραφίε. Σε βλάκα. Ε, τι βλάκα σήμερα. Τι κοροϊδε. Τα παιδιά με αγαπάνε, του αγαπού αγκαλιά. Δεν σε αγαπάει κανένα. Δεν με αγαπάνε. Πα, εκεί θα δει άλλη νοοτροπία. Στο νοσοκομείο και στην κλινική μόνο σου θα είσαι. Πώ θα κάνω. Και στην αφραγιά πάλι μόνο σου θα είσαι. Κανεί δεν σε αγαπάει. Ναι, μη, τώρα που είσαι. Μη πλανάσαι, δεν σε αγαπάει κανεί. Πάντω να ξέρει, έχω ψήνω ναι. Να πάω να κάνουμε κάνα δίμερο εκπομπέ πάνω. Πού? Γερμανία. Εδώ με το Μετρόπολη. Εκπομπέ, εκπομπέ. Να πάμε σε εκπομπέ. Πέσει μαρούλι. Θε μαρούλι πάλι, έξτρα, ε. Όχι, θα πάω με το Μετρόπολη. Το Μετρόπολη θα... είναι το σπίτι μα. Θα μα πάρει, θα μα πάει, θα μα πάει εξοδοκείο. Θα πάμε να κάνουμε εκπομπέ εκεί σε 2-3 σημεία. Έξτρα. Θα πάμε. Μα δώσουν και λεφτά. Θε έξτρα, ε. Εσύ δεν θέλει. Εντάξει, εγώ ό,τι πει εσύ, εσύ είσαι δυνατό αυτά. Εσύ είσαι σκληρό για πράγματα. Το μάρκετινγκ σε μένα. Ναι, το αφήνω σε σένα σε αυτά. Εγώ είμαι λίγο κουταλά. Θα πάρει. Κουταλά δεν είσαι. Κουταλά δεν είσαι. Δεν είμαι κουταλά. Εντάξει, οκ. Ο Βουτσάς λοιπόν έλεγε. Για πε, για πε λίγο τι είναι. Αυτό και λέει. Του καού. Ναι. Ο φωτογράφο. Ο φωτογράφο από πίσω. Του λέει μία δραχμή. Και αυτό έπαιρνε 9 δραχμές. Και λέει. Κύριε Ξανθόπουλε, να βγει μια φωτογραφία. Ένα αυτό που λέει. Αυτόγραφα δεν έχω. Απλώ μια φωτογραφία 10 ευρώ. Δηλαδή είναι μία δραχμή. Το φωτογράφο. Και σε 9. Μια δραχμή. Τι είναι πριν αυτό. Ο Κουτσάς, ε! Κλαίω ρε παιδιά. Κλαίω πραγματικά. Θεούλη για το συζητάμε κάτι. Ο Κουτσάς. Κλαίω. Αυτό έχει το πλήρη του λαού. Και ο φωτογράφο ήταν ρακέντητο. Το έκανε αυτό, αλήθεια. Το έκανε, ναι. Έκανε αυτό, αυτό πρέπει, με περιουσία. Ένα μάγκερ φίλε πήγαινε σε ένα χωριό και έβγαινε. Γιατί να μην φωτογραφία. Άμα έκανε μια φωτογραφία. Έλα μου, ρε τώρα. Έκανε περιουσία. Έτσι δεν μου λέει όμως. Ναι. Είχε λίγο Αναστόπουλο μέσα. Είχε λίγο. Εντάξει. Λοιπόν, Super League δεν θα έχουμε το Σαββατοκύριακο. Έχουμε αναβολή λόγω των διαιτητών που δεν κάνουν. Δεν τους λέω τους διαιτητές, τα είπα, δεν τους λυπάμαι okay, κανένα. Ναι, πάντως τους λυπούνται όλες οι ΠΑΕ, τους λυπούνται οι ΕΠΟ, τους λυπούνται άπαντες. Ναι, τώρα θα εκτός από την ΠΑΕ ο Ολυμπιακός. Ναι, εκτός από την ΠΑΕ. Λυπόταν με τον Κόκαλη τότε. Μόνο τους λυπόταν, ναι. Τους είχε προδέρμε, ναι, τους έβαζε πούδρα. Η ζωή αλλάζει. Κάποιος παίρνει, κάποιος αφήνει. Άρα δεν θα έχουμε μπαλίτσα Super League, θα έχουμε όμως μπαλίτσα σε όλη την Ευρώπη. Super League 2 δεν θα έχει. Το Super League 2 νομίζω θα έχει. Τι όλε, γιατί να ξέρουμε οι Super League 2 δεν είναι διαιτητές, δεν τρώνε ξύλο αυτοί. Αυτοί είναι άλλοι, δεν είναι. Είναι δεν είναι στην. Δεν έχουν μέσο να πάνε καλά, Μητροπολίτη να του βάλει. Δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Οι άλλοι έχουν το πρόβλημα. Λοιπόν, χθες είχαμε Premier League, τον έχει φάει τον Ποστέκογλου και την Τότεναμ, τον έχει φάει. Έχασε και από την West Ham ένα δύο. Τι να κάνει, βροχοντρό άνθρωπο, δεν κάνει δουλειά. Δεν κάνει. Με χοντρό δεν κάνει. 3-0 η Everton την Newcastle, αυτό ήταν επίση ένα αποτέλεσμα. Καθόλου ρατσιστικό. Είναι με τοποθέτηση. Ναι, είναι ο άλλος λέει με φαλακρό δεν κάνω. Γιατί, τι έχει ο φαλακρός. Ρε αγόρι μου λέει μια γυναίκα. Εμείς και φαλακροί είμαστε. Βρε τα αγόρι μου, ναι. Μια γυναίκα λέει. Εμένα δεν μ' αρέσουν οι φαλακροί. Ναι, αλλά υπάρχουν άλλες που λένε ότι μου αρέσουν μόνο οι φαλακροί. Περίμενε, βρε, ποιες λένε. Τι, ξέρεις πόσες γουστάρουν. Ξέρω. Α, μπράβο, τα ξέρεις. Πλάκα με κάτσε. Η Τζέννη μέρα ξέρει τι με είπε. Τι? Άμα είχες μαλλιά, ούτε θα σε έβλεπα. Πώς? Αν είχες μαλλιά, λέει δεν μου κάνεις καθόλου κλικ. Αυτό το φαλακρό. Το φαλακρό. Διαλύζει, να πούμε. Διαλύζω, σαν φωτοβολίδα είμαι. Ναι. Σαν πηγολαμπίδο η φωτοβολίδα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, anyway. Έχουμε. Ένα ψυχολογικό τεστ, την Τζέννη την έκανε. Τι εννοείς. Πώς τα ψυχολογικά της. Ναι. Πρέπει να τις γυναίκες που πήραν εμάς. Ναι. Πρέπει να τις κάνουμε ένα τεστ. Να βλαμμένες θα πούμε. Ρε φίλε, άλλο η επαγγελματική μας ζωή. Το ίδιο θήκη για σένα, επειδή σε ξέρω και στην προσωπική σου. Και άλλο στην προσωπική ζωή. Έτσι. Είσαι ένας άλλος άνθρωπος. Και είσαι υπέροχος, πραγματικά. Εγώ δεν χαλάω, αλλά εγώ λέω ότι μήπως είναι τυχερές αυτές που μας έχουν οι τζένες. Μοίρες. Μοίρες. Άλλο τη βγάζουμε εδώ, άλλο στη δουλειά, άλλο με τους φίλους. Είπαμε, η ζωή χωρίζεται σε τρία μονοπάτια. Όπα. Σε τρία μονοπάτια. Για πες το ένα. Το ένα είναι η οικογενειακή μας ζωή, το άλλο είναι η επαγγελματική μας ζωή και το άλλο είναι η προσωπική μας ζωή. Στην προσωπική μας είμαστε σαρδανάπαλοι, okay. Ναι. Αλλά στην οικογενειακή μας δεν αφήνουμε να πέσει εκεί κάτω. Όλα τα έχουμε, ναι. Λοιπόν, πρέμερσιπ έχουμε, αύριο μπαλίτσα, θα πάμε να δούμε στο σκαθάρι και θα παίξουμε στοιχήματα. Τέλος, ή θα φύγεις. Όχι, εδώ είμαι. Θα πάμε, θα ράξουμε στο μπαρ. Την Τετάρτη θα φύγω. Θα φάμε, θα πιούμε και θα παίζουμε. Έχει ζυμάρι εκεί για σένα, Μπόλιο. Έχει, έχει. Εντάξει, θα πάμε να φάμε. Έχει ζυμαράκι για σένα. Έχει. Σάββατο έχουμε. Αλλά τη Ράφαελ έχει. Εσύ, Ράφαελ είναι αγαπημένη τώρα εκεί. Είναι Ράφαελ. Εντάξει, Ράφαελ Πιτσάρα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το πιο μεγάλο ματ
το Σαββατοκύριακο στην Premier League που θα το παρακολουθήσουμε χωρίς δεύτερη σκέψη είναι το Aston Villa Arsenal. Και είναι το Aston Villa Arsenal γιατί η Aston Villa αυτή τη στιγμή έχει περάσει τρίτη και έρχεται άμα με. Άμα την πάρει την Arsenal, τη φτάνει στον πόντο. Στον πόντο. Στον πόντο, αυτό ξέρω. Έχει ομαδάρα η Villa. Ναι. Όπως σας το λέω, η τριπλέτα της μπροστά με Watkins, Bailey και Diaby την έχουν λίγη. Bailey στην άκρη. Ο ένας στην άκρη. 4-4-2 παίζουν βέβαια. Έχει το Μαγκή νομίζω από πίσω. Πότε βγαίνει ο ένας, πότε ο άλλος. Σαν δεύτερος, ναι. Δαίμονες. Έχω δει. Δαίμονες, έτσι. Δηλαδή αξίζει αυτό το μάτσο. Να χάφω από ό,τι βλέπω κάτι. Κάτι γαϊδούρια. Εγώ δεν το κρύβω ότι θα παίξω άσο. Πλάκα κάνει. Άσο Βίλα θα παίξω. Τώρα αρντετά θα το πας ανάποδα. Πότε είναι το μάτσο αυτό. Αύριο. Αυτό είναι αύριο αργά, 7.30 ώρα. Ω, εντάξει. Δηλαδή θα τελειώσουν τα άλλα. Κερνάω. Πάμε. Κερνάω, θα το δούμε εκεί την ώρα. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα πάμε αύριο, θα μαζευτούμε εκεί, θα δούμε και τα λαϊβάκια μας. Έτσι. Η City πάει στο Λούτον, η Chelsea πάει στην Everton, η Tottenham υποδέχεται την Newcastle. Καλά, αν έκανα εκπομπή μαζί σου στο City. Ναι. Θα πέσαμε χρονιές με τον Γουαρδιόλα. Κατώτακα. Κατώτακα. Θα τον είχα διαλύσει. Σε απορώ πως εκεί οι δημοσιογράφοι είναι τόσο light. Πάρα πολύ light. Θα το άλλαζα τα πετρέλαια, πραγματικά δηλαδή. Μέχρι και στα δικαστήρια θα με πήγαινε. Αυτά που θα του έλεγα. Καλύτερα που δεν έχει. Τι λέει εδώ. Τι είναι αυτοί οι βαγάσες. Τι είναι αυτοί οι σατανάδες, έτσι. Να ανέβω. Δύο ομοιότητες έχουν. Χαζινάκος, Γραπτόπουλος και Πασχαλάκης. Τι. Ο ένας λέει κυνηγάει τον άλλον. Ο ένας τις δουλειές του πρωτεργάτη του και ο άλλος τις κόμενες του άλλου. Τέλεια πάει αυτό. Ποιο είναι αυτό που το στέλνει. Ο Γρηγόρη. Τι λέει άλλο. Αυτό ο Κρυόκολο, ο Καραλαμπίδη. Ναι. Και σε μένα στέλνει. Και σε ένα φιλαράκι μα είναι. Το βρήκαμε πάνω αυτό. Ναι, Κρυόκολο. Ω, μια χαρά, μια χαρά. Ναι. Άλλο εδώ ήταν να μας γνωρίσει και, άλλο, και άλλο έξω. Λοιπόν, έχουμε. Αν ανεβείτε πάνω, φέρτε το Χατζινάκο να κρατάει την κάμερα του κινητού του. Θα πέσει τρελό γέλιο. Θέλουν τα πάντα. Τα θέλουν όλα, όλα. Τα θέλουν όλους. Όλους, όλους μας. Είναι, έχουν φτιάξει ένα μυθιστόρημα όλοι ναι. αυτοί. Και μας έχουν υπάρχουν οι κόντρες, οι ίντρικες, οι προστριβές, οι διαμάχες. Σε αυτό έβαλα το κεράκι μου. Μα εσύ είσαι ο υποκινητής όλων. Ο υποκινητής όλων αυτού εδώ το. Κοίταξε, μπορεί να γυριστεί και ταινία αυτό. Κόμιξ να γίνει κάπως έτσι. Ναι. Τι έκανε. Τι έκανε. Η Ρόξη. Είναι μια ανακατόστρα. Η Ρόξη κάναμε πυγμαχία. Είναι ναι. ενός ακροατή μας η κοπέλα. Ωραία. Και κάνει τρομερό μασάζ. Και τη λέω, Ρόξη, λέω, τον πάω για το δω. Γιατί μου λέει πρέπει να κάνει, είσαι ερήπιο. Ναι. Ωραία, ναι. θα έρθω λέω 7 η ώρα. Πάω πιο μπροστά εγώ. Πάω πιο μπροστά εγώ. Την παίρνω τηλέφωνο, λέει, έχω μια κυρία, λέει, τη φτιάχνω, ξέρω εγώ τα. Τι φτιάχνει και τα λοιπά. Έλα, λέει και ένα κολόμπαρο λέω κάτω από το σπίτι σου. Μπαίνω. Στον μπαρ. Στο μπαρ. Θα τυχωθώ σε ένα μπαρ. Μπαίνω σε ένα μπαρ, βλέπω τον Απαλάκη. Ο Απαλάκης είναι υπεύθυνος του μπαρ. Παιδικός μου φίλος. Ο Απαλάκης. Ωραίο. Ναι. Απαλός ο Απαλάκης. Ο Απαλάκης. Ναι. Μου λέει τι κάνεις εδώ και τα λοιπά. Τι κάνετε εδώ. Λέω μίλα κάτι κούγκα, κάτι μιλφάρες. Τι γίνεται εδώ, του λέω. Είναι η παρουσίαση ενός βιβλίου. Πάει το βιβλίο. Πάει το βιβλίο, παιδιά, δεν θα κυκλοφορήσει ποτέ. Πάει το λυπάμαι το βιβλίο. Πέτυχε σε παρουσίαση βιβλίου, Ντίνο. Ανάκατα. Τα έκανε ανάκατα. Παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακατόσα. Του έβαλε. Τι, το βιβλίο δεν θα κυκλοφορήσει. Ποια βιβλία κυκλοφορεί. Μόνο το δικό μου το βιβλίο θα κυκλοφορεί. Λοιπόν, έχουμε Σαββατοκύριακο και Μπουντεσλίγκα με πολύ ωραία παιχνίδια. Έτσι να κάτσουμε να τα δούμε. 4,5 ώρα. Η Μπάγκερ πάει μέσα στη Φραγκφούρτη. Άιντραχτ Μπάγκερ. Πότε είναι. Σάββατο. 4,5 ώρα. Πρέπει από νωρί να πάμε ένα αραλίκι. Πάμε ένα γυμναστήριο 2 με 4. Και μετά αραλίκι. Μπάλα, φαγητό. Μπάλα, φαγητό, ωραία. Οι Άινταχτ, η οποία με την Μπάγκερν έχουν ένα κοινό πλέον. Αποκλείστηκαν από τη Σαμπρίγκεν στο κύπελο και οι δύο. Ναι. Τα είπαμε χθε. Η Σαμπρίγκεν. Γάμα εθνική, πάει καλά, ανεβαίνει. Μονή αγώνε όμω. Μονή στην έδρα. Αυτό είναι, για. Δεν φωνάζω εδώ κάθε Αύγουστο και με λε. Το προϊόν χώνεσαι παντού. Χώνεσαι παντού. Δηλαδή να μετρήσει τον κόλ του Βόλου και λέμε. Ναι, θέλω να μετρήσει τον κόλ του Βόλου. Και να πάω. Ναι, αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω. Θέλω να δω ένα τελικό. Σπίχη, αλλά δεν το δει κανένα εδώ στην Ελλάδα. Είδε που έχουμε άλλη κουλτούρα. Ενώ στο εξωτερικό γουστάρουν να δουν ένα τελικό, ξέρω εγώ, Σαμπρίγκεν Πέρτεμπρέμ. Στο Καστοριά Ηρακλή. Δεν είχε κόσμο το γήπεδο. Τι να έχει. Δεν είχε. Στο Καστοριά Ηρακλή. Γιατί μια χαρά κόμμα. 7.000 Ηρακλήδη. 7.000 και άλλε. 500-600 από την Καστοριά. Άδειο ήταν δηλαδή το Σουάκα. Δεν είχε. Για 5-6.000. Όχι, δεν είχε το Άδειο. Δεν είχε. Σωστά. Καμιά 15 είχε. Στο Όφι Ηρακλή που το θυμάμαι όμω είχε πολύ κόσμο. Τι πολύ κόσμο. Είχε καμιά 15 Ηρακλή και άλλη τόση κριτική. 10.000 δεν ήταν. Είχε κόσμο. Τι κόσμο να έχει ο Όφι και ο Ηρακλή. Λοιπόν, έχουμε ματσάρε. Είχε κόσμο. Θυμάμαι τα πανό πάνω λαό. Έχουμε Φραγκφούρτη Μπάγκεν. Έχουμε Ντόρτμουντ Λιψία. Και έχουμε Στουτγκάρδη Λεβερκούζεν. Ωραία μα. Ματσάρε. Ποιο να διαλέξουμε. Αυτά είναι την ίδια ώρα. Μου φαίνεται κάνει το γύρο γύρω. Το Dortmund Λειψία είναι 7.30 μαζί με την. Ποια είναι μαζί, Νίκο. Μαζί είναι η Wolfsburg με τη Freiburg, η Άιντραχτ με την Bayern, η Union με την Gladbach
Η Χάιντε χάμε την Τάρτσον. Ξεχωριστάνε τον Ντόρτμουντ Λειψία το βράδυ. Που παίζει μαζί με το μάτσο που θα πάμε να δούμε. Θα δούμε Μπουντεκλίγκα. Μπουντεκλίγκα. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, έχει πολύ ψωμί επομένως, αλλά όχι Super League. Θα ξεκουραστούμε λίγο και θα ετοιμαστούμε για τα μεσοβδόματα που έχει την ΑΕΚ να πάει στο Άμστερνταμ Αρένα. Αυτό είναι το πιο ζόρικο. Αθήνα, Αθήνα έχει κανένα μάτς. Αθήνα έχει Ολυμπιακός μπάτς Κατόπολα. Τι ώρα είναι, όχι δεν πάω το βράδυ. Πέφτει ξύλο και τώρα δεν είναι. Τώρα είναι η κατάσταση τη Λαδέλφια. Άμα ήταν πήγαινα. Και ο Παναθηναϊκός έχει με Μακάμπι Τελαβίβ. Πού, Λεωφόρο. Λεωφόρο. Πάνε να δει την τριφυλάρα που είσαι με στα πράσινα ντυμένο. Πάω με στα κόκκινα γιατί με τι είσαι στα κόκκινα. Μου λε, σε πάει το κόκκινο. Τι σε πάει το κόκκινο. Δώσε μου καμία μαύρη, κανένα έτσι ριγέ, κανένα παρδαλό. Ποιο χρώμα σου αρέσει. Το κόκκινο μου αρέσει. Για να το φοράω μου αρέσει το κόκκινο. Εγώ στα μάξι θέλω κόκκινο. Αλλά να είναι όμω. Να είναι όμω Φεράρι, να είναι καλά, καλό. Αλφαρομαίο να είναι. Λοιπόν. Αλλά τα Αλφαρομαίο δεν τα βγάζουν τώρα. Είναι ακριβά όλα. Για το λαό δεν έχει Αλφαρομαίο. Πείτε το γειτονάκι μου ένα πολύ ωραίο Αλφαρομαίο τσιπάκι για αυτά τα καινούργια τα ωραία. Πολύ ωραίο. Ρέβγαινε για το λαό το Αλφασούντ. Έχει, ωραία, έχει, ωραία. Μ' αρέσει η Αλφαρομαίο. Ωραία γραμμή έχει. Αλλά για το λαό βγάλετε τίποτα. Για το λαό και Τζούλια μόνο και τέτοια. Ναι, θέλει και για το λαό. Κάνα Αλφασούντ. Καινούριο να πούμε. Λοιπόν, Ντίνο, θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε τελευταίο ημιωράκι. Όπου θα ανοίξουμε και γραμμές χαλαρά να σας ακούσουμε και εσάς τα ξεφωνητά, τα κραξίματα. Κουλ Φαμπιάνο, τα είπαμε για τον Φαμπιάνο, παιδιά. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Χαιρετίζω τον φιλαράκι μου τον Θανάση. Καλημέρα από τον Κεντζόρα. Πες στο Ραπτόπουλο ότι αν θέλει βοήθεια σε μετακόμιση, κατεβαίνει με τον Βανάκι να τον βοηθήσει. Δες εδώ, αδερφός. Μου έδωσε Βανάκι ο. Δες εδώ, ξέρεις ποιος είναι αυτός. Ο Θανάσης που ήρθε εδώ προχθές που δεν ήθελε να μπει μέσα και σε έφερε μετά και το καλάθι. Ναι. Το γομάρι. Αυτός είναι, ψυχάρα. Εγώ του είπα με τον Θανάση πάω παντού. Στου 100 θα είναι και άλλο άνθρωπο. Ψυχάρα, ψυχάρα ο Θανάση. Θα σου δώσει ο Red Rock ένα βανάκι. Α σου δώσει. Πάντω προσφέρθηκε να σου δώσει το βανάκι. Του δε το πέρα. Είμαι υπόγνωση μόνο που το. Σου είπα στο βανάκι, κάναμε φιλαράκια. Δεν είναι τα λέμε για να τα πούμε. Ήταν υπέροχα τα πράγματα. Πόσε μετακομίσει έχω κάνει με το στρατηγάκι. Έχει κάνει πολύ πράγμα. Ναι, με το Γιωσέα πάνω από την Άση. Είναι το χειρότερό μου. Μη μου πει να κάνω μετακόμιση. Το χειρότερο εδώ κάνουμε ανακαίνιση στο σπίτι. Είναι το σχολείο, πάρτε τα. Ξέρει γιατί. Λέει δύο Αλβανούς, πάρτε, λέει εσύ θα του λέει. Πήρε εμείς τα λεπτά των Αλβανών για να κάνω του Αλβανούς εμείς. Μην θέλει να πάρει τα λεφτά, τι να σε κάνω. Τι να κάνω. Βάλε λίγο Summer of 69, λίγο να φτιαχτούμε, ρε φίλε. Βάλε λίγο Brian Adams να γουστάρουμε, να θυμηθούμε χθες τι ωραία περάσαμε στο PAOK Sports Arena. Τώρα, καλέστε όλα τα φιλαράκια σας στην Otium και για κάθε δύο φίλους που θα σας ολοκληρώνω όλα τα βήματα, εσείς κερδίζετε 100 ευρώ. Δεν υπάρχει όριο στου πόσου φίλου θα προσκαλέσετε, παιδιά, και στα χρήματα που θα κερδίσετε. Απλά αναδείξτε την εφαρμογή Otium. Αν δεν την έχετε κατεβάσει, πατήστε απλά το εικονίδιο Invite a Friend στο μενού και επιλέξτε δύο φιλαράκια σας που δεν έχουν ακόμα λογαριασμό στην Otium. Μόλις αυτοί κατεβάσουν την εφαρμογή, κάνουν εγγραφή και ανοίξουν λογαριασμό σε ένα νέο στιγματικό πάροχο και βάλουν και το σχηματάκι τους, τότε εσείς απολαμβάνετε αμέσως κέρδος ύψους 100 ευρώ σε PaySafe. Όσο περισσότεροι φίλοι συμμετέχουν, τόσο καλύτερα και μεγαλύτερα γίνονται τα κέρδη σας. Λοιπόν, άκομψο διαφημιστικό, αφού θέλει ο Ντίνος να κρινιάξουμε λίγο. Μπαίνετε, κλαίτε με το τιμοκατάλογο του Κωστή που φτιάξαμε μαζί με το φιλαράκι μου, το Χριστάρα στη Γερμανία, στο Instagram Νίκος Κάτω Παύλα Κουλιανός. Και επιστρέφουμε με ημεωράκι να βγάλετε τα σώψυχά σας, όλα αέρα πατέρα, κράξτε, φωνάξτε, αποθεώστε ό,τι θέλετε. Κάνετε μετά με τις γραμμές, ανοίγουμε το κέντρο στα 390. Σκεφτείτε ένα κατάστημα Nova ή μπείτε στο nova.gr και μάθετε περισσότερα για τα προγράμματα κινητής μόνο από 13 ευρώ το μήνα, παρακαλώ. Ετοιμαστείτε και για ψώνια, η Red Rock είναι εδώ, ετοιμάζεται για τις γιορτές και σας περιμένει με καταπληκτικές προσφορές. Μπλούζες από 10 ευρώ, πουκάμισα από 15, παντελόνια από 25 όπως και μπουφάν από 25. Red Rock Jeans λοιπόν, πρώτο χιλιόμετρο Λατίνη Θέρμης, εξαιρετικής ποιότητας ρούχα σε όλα τα μεγέθη και σούπερ υπερμεγέθη. Παντελόνια ως και 70 νούμερο. Red Rock Jeans λοιπόν, πρώτο χιλιόμετρο Λατίνη Θέρμη ή και στο redrockjeans.gr. Good morning, καλημεράρες παντού όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε, ραπ εδώ, κουλ εδώ. Θα πάμε μέχρι και τις 10, θα ανοίξουμε και γραμμούλες. Έχω πάρει μηνύματα Ντίνο, τα οποία λένε. Έλα μωρέ, το ζήτησαν οι μεγάλοι για να ξεκουραστούν, να φρεσκαριστούν εν ώψη Ευρώπης, να μην παίξουν τα μάτς για να προκριθούμε. Πόσο το εστερνίζεσαι εσύ αυτό εδώ, πόσο το συμπάσχεις με αυτή την άποψη. Εντάξει, ο συνδικαλισμός στην Ελλάδα είναι και λίγο ταχαμδίδε. Δηλαδή, ναι. Έχουν ένα συνδικαλιστικό όργανο, ταχαμδίδε είναι οι διαιτητές, για να συμπαρασταθούν. Του λένε να είναι φρέσκα η ΑΕΚ με τον Άγιαξ, να είναι φρέσκος ο Ολυμπιακός, να είναι φρέσκος ο Παναθηναϊκός. Αδικία σε βάρος του ΠΑΟ. Όχι, όχι, δεν είπα αυτό. Όχι, δεν είπα αυτό. Άλλο λέω. Ναι. Και ο ΠΑΟ μια χαρά κουρασμένος χθες φάνηκε. Χωρίς ενέργεια ήταν χθες.
Ήταν μια χαρά. Ας πάει μια εβδομάδα πίσω. Γιατί εγώ λέω, ένταση που έβγαλε στην. Έβγαλε σε μαζεμένα μα, σε Φραγκφούρτη, σε Ολυμπιακό, είχε ντέρμπι συνέχεια. Οπότε ήταν λογικό να γίνει ένα κακό. Άρα λες μήπως βόλεψε όλους. Κάνουμε μια εβδομάδα λίγο μούχτη. Ας κάνουμε και τους διαιτητές να φανεί και το χατηράκι τους. Α παίξουμε και εμείς λίγο Χριστό για να βγάλουμε κανένα φράγκο. Α μπράβο. Α μπράβο. Να βγάζουμε μόνο τα μαγαζιά να πούμε. Α μπράβο, δεν βγάζουμε μόνο τα μαγαζιά λοιπόν. Χριστούγεννα μέσα στο. Να κάνουμε εκπομπή. Θα κάνουμε εμείς. Μάτς, ιστορίες, live, κόμμα. Κανονικά όλα θα τα κάνουμε. Κανονικά. Εσείς θα φύγετε και λίγες μέρες. Εγώ θα είμαι εδώ, θα βαράω σκοπέτο. Καλά, εσύ κάθε εβδομάδα φεύγεις. Θα πούμε και πάλι. Πάω. Αυτή εγώ φταίω που η ομάδα μου είναι Ευρωπαία. Που είμαι ο πρέσβης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βγαίνουμε έξω. Τι να κάνουμε τώρα. Και εγώ είμαι πρέσβης της Νότιας Ελλάδας. Όπα, Νότιας Ελλάδας. Τώρα πάει, θα τη χαιρετήσει. Την κουνεί μαντελάκι τώρα. Τι, θα κατεβαίνει. Κάνω δουλειές κάτι. Καλά, business θα κάνει. Αλλά θα κατεβαίνει σε ταξίδια αστραπή. Fast track. Θα πηγαίνω Αθήνα. Δεν αφήνω επαφή. Δεν αφήνει. Λοιπόν. Πάμε να μην αφήσουμε. Κορότερη πόλη της Ελλάδας. Σιγά, σκίσω κανένα καλσόν. Για να πας για διήμερο, τριήμερο. Τι ωραίο έχει η Θεσσαλονίκη, δηλαδή. Από την Αθήνα. Εάση δουλειά τώρα. Εδώ μιλάμε τώρα. Εσύ μιλάς για business. Ναι, για business. Σε κλίμα. Νούμερο ένα. Σε μαγαζιά. Νούμερο ένα. Σε τι. Τα μαγαζιά τι από εδώ. Τα παίρνουν και τα τη γράφουν κάτω και τα κάνουν. Και κάτω. Τι. Δεν είναι λίγα. Νύχτα, σε τι. Σε τι. Νύχτα είμαστε πίσω. Ναι, είναι πιο δυνατή. Εντάξει, πιο πολύ, πιο μεγάλη πόλη. Τι κάνουμε τώρα. Σε ομορφιά. Μη μου την κάνει καλύτερη τώρα τη Σιμεντούπολη. Από τη Θεσσαλονίκη. Την κούκλα. Εντάξει, όλε οι πόλει έχουν μια περιοχή που είναι έτσι. Δεν υπάρχει όλο το πλανήτη. Μια παραλία 3 χιλιόμετρα. Όπου και να πάτε. 3 χιλιόμετρα μια παραλία. Θάλασσα έχουμε. Φίλε Αθήνα δεν έχει θάλασσα. Πέρα πα τον Πειραιά. Πέρα πα με από την άλλη πλευρά. Εντάξει. Έχει. 80 χιλιόμετρα παραλία. Έχει, ναι, αλλά είναι ανεκλοπή. Λοιπόν, δεν συγκρίνεσαι. Πάμε να πούμε καλημέρα στον κόσμο. Πώς? Να τους ακούσουμε, να κλάψουν λίγο κάποιοι που ο Πάουκ ευνοήθηκε επιτέλους. Έτσι, βγάλετε τα ισόψυχα. Ναι, ευνοήθηκε ο Πάουκ. Θέλετε να κάθαρα. Λοιπόν, να πείτε τα δικά σας, ανοίγουμε γραμμές. Καλημέρα στον πρώτο. Καλημέρα, παρακαλώ. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε, ευνοημένα, ξηροκρίνη. Μπράβο, έτσι. Σφαγή του Βόλου, εξαι, θα πούμε. Λοιπόν. Αυτοί όλοι οι Αργιανοί που σέρνουν τα μηνύματα στο γκουλ. Βρε, εσύ Αργιανοί, εσύ πες μας. Και βγαίνουν, σταμάτασα. Και βγαίνουν και σκούζουνε που ήταν στο Παοκάρις, στο καθαρό πέραν του Παοκ που δεν έδωσε. Που ήταν στο γκουλ του Δεσπότο που δεν έτρησε. Στο. Του Δεσπότο που δεν έτρησε. Που ήταν στην τούμπα στο ψάρι γκουλ του Βέρε. Πού ήταν πέρσι στο Παοκάρις που ο Κούρας έκανε βόλτα στο πέναλι και σε επανάληψη. Φρέσκα κουλούρια. Θες πες μας τι έγινε. Φρέσκα κουλούρς. Φρέσκα κουλούρια. Θέλουμε διαιτησία. Πάρουμε τον Βόλο να πούμε. Πάω ξύπνο. Για πες. Λοιπόν. Και έχω και μια απορία που την είπα χθες το μεσημέρι στο Ραπτόπουλο. Ναι, τώρα πες και σε μένα. Από τη μεγάλη ομάδα του Πειραιά, τον Ολυμπιακό, τον αδικούν οι διαιτητές. Ναι. Γιατί αλλάζει προπονητή. Αφού αλλάζει προπονητή σημαίνει δεν έχει ομάδα. Αλλιώς δεν άλλαζε. Καλό ερώτημα. Άμα τους φταίνουν οι διαιτητές, σημαίνει ότι δεν τους φταίνει προπονητής. Τότε γιατί αλλάζει προπονητή. Για να απαντήσετε. Αφού το πρόβλημα διαιτητές, γιατί αλλάζει τον προπονητή. Τι πακέτο το πρόβλημα, θα σου πει ο Γάβρο. Πακέτο είναι το πρόβλημα. Άρα πρώτα διόρθωσε το αγωνιστικό σου και μετά δες και έχει το αγωνιστικά να δυναμώσει. Πρώτα κοιτάξει τον πίτη, όχι του άλλου. Ναι, θα σα τα λέγα και εσά, μα τα λέγα αφού αυτό μα τα δίδαξε. Μάλιστα. Καταρχά δεν είναι λίγο ο συγχωρεμένο, φτιάξει ομάδα να κερδάτε και του διαιτητέ. Αυτό λέτε και εσεί τώρα. Όχι, δεν λέμε αυτό. Πρώτα φτιάξει ομάδα λέμε. Δεν λέμε για να κερδίσει του διαιτητέ, γιατί κάτσε σε ποιο μάτσο να δείξαν τον Ολυμπιακό χοντρά. Πες με ένα μάτς που τον πήραν παραμάζωμα, τον διέλυσαν. Στο μάτς με τον Βόλο είναι μία φάση, οκ. Okay. Είπαμε, σε μία φάση αδικήθηκε, ναι. Γείτονα, ναι. Για να κλείνω, για να μην τρώω. Δηλαδή ο Βόλος κερδίζει σε σφυρίγματα τον Ολυμπιακό και χάνε τον ΠΑΟΚ. Είπαμε. Να ούμε. Το πακέτο είναι καλό. Οι στοιχηματικές να αλλάξουν τις αποδόσεις. Σας αρέσει. Κάποτε ρωτάγαμε για χαρά. Πώς νιώθουν οι οπαδοί του Ολυμπιακού που ευνοεί την ομάδα, όπως νιώθουν κουλιανό σήμερα. Όχι, εγώ δεν γουστάρω σήμερα, φίλε. Αν θέλω να πω ότι γουστάρω. Μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Φτάνει με τα αυτιά μας. Έχει δώσει χρωτιά το τύπανό μας. Πήγε, ναι, μας κουράζει με αυτό το θέμα. Έχει δώσει το τύπανό μας. Ποτέ. Ο Βαραγιάννης να έλεγε πάνω σε μεγάλη παοκάλα. Εφάγωστε. Κάθε μόλι, θα το λέω. Πάμε γραμμές, φιλιά. Πώς έχει πει πολλές φορές. Παοκάρα παίζει μπαλάρα, λέει, τα έχει πει μια χαρά τα λέει ο Βαραγιάννης. Και έξω και μου τα λέει και κάτι διάγκος. Μου λέει, τι να σας πω, λέω, αφού παίζετε καλό ποδόσφαιρο, τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα.
Καλημέρα σας, φιλικά αγόρια. Καλώς τον, ναι, μια πιτζάμα στον κύριο, παρακαλώ. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάποτε κυνηγούσε το φίδι μια πηγολαμπίδα. Πηγολαμπίδα. Κάτι φάει και λέει, περίμενε εσύ, μην μιλάς πάλι, μην πάει με το λάμδα. Όλα. Θα σέρας τα καταπίνεις τα λάμδα όμως. Αμάσιτα. Πηγολαμπίδα. Έλα σπάνω, εκεί, ναι. Κυνηγούσε μια πηγολαμπίδα το φίδι. Πόσα λάμδα έβαλες πηγολαμπίδα, ρε φίλε, έβαλες πολλά λάμδα όμως. Έβαλες 6-7 λάμδα. Περίμενε να σε πάρει, Νικό. Ναι, 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 δεν σε κοβάλλω, ναι, ναι. Και σταματάει για μια στιγμή που λέει, το φίδι, σε ρωτήσω κάτι εσύ. Γιατί με κυνηγάς, ρε, αφού ούτε εχθροί είμαστε, λέει, δεν σε έχω κάνει τίποτα, ούτε και είμαι στη διατροφική όσο αλυσίδα. Λέει, μου τη δίνεις, λέει, γιατί λάμπει συνέχεια. Αυτά για τον Ερντογάν και για τους φίλους μας τους Αργιανούς. Κατάλαβες. Τώρα έγινε ένα πέναντι χθες, δεν το δώσανε, μπήκε ένα γκολ. Όχι, όχι, πέναντι και ένα θετικό φάουλ που δεν έγινε ποτέ και έπρεπε να μετρήσει τον γκολ. Το πέναντι είναι πέναντι στο Τεσπότοφ. Μην το αφήνει. Τώρα, να μην κρυβόμαστε σε αυτά. Τι θα έχει τεχνοβόλο σε παραπάνω. Τίποτα, τίποτα. Μπορεί να ερχόταν ένα-ένα και να πήγαινε ο Πάουξο Βόλο και να κερδίσει εκεί. Αυτά λέτε τώρα. Και η Καβάλα με τον Ολυμπιακό τι θα έκανε με τον Κόκαλη. Μισό. Και η Δράμα τι θα έκανε με τον Κόκαλη. Τι θα έκανε. Εδώ μιλάμε για διπλά μάτς και πέλο και βαθμούς που χάθηκαν. Δεν χάθηκε τίποτα εδώ. Δηλαδή στην Καστοριά που έπαιξε ο Αλεξανδρής 0-3. Τι θα έκανε η Καστοριά. Δεν είναι το ίδιο. Καλά σου λέει. Εδώ δεν χάνεται κάποιους βαθμούς. Εδώ τώρα έχουμε γερεμάς. Εκεί χανόψαν βαθμοί. Σύνδυο, σύνδυο, σύνδυο. Στην Καστοριά έπεφτε ο Αλεξανδρής μόνο του 3-0 ο Ολυμπιακός και δεν επέναντι. Για εκδούλευση. Εντάξει, αυτό έγινε. Για εκδούλευση. Και συμφωνώ με την πόλη, την Αθήνα, που είναι 60 χρόνια πιο μπροστά από εμάς. Καλά, είναι. Τι φωτόθηκε. Εννοείται. Αλλά στο φαγητό είναι. Είναι σε κάποια θέματα όμως είναι πίσω και εμένα μας αρέσει αυτό εδώ πέρα. Και στο φαγητό. Φαγητό, παρέα, λίγο το κλίμα είναι λίγο πιο ανθρώπινο εδώ, ρε παιδί μου. Σε βλέπει για χρήμα, πώς θα βγάλει. Ενώ εδώ, σ' αγαπάει. Σε βλέπει ποτέ για παρέα. Εδώ η παρέα σε όλες τις λυκοφιλίες εδώ, βέβαια. Φύγε από εδώ, πρωί. Φύγε, πηγολαμίδα. Η μακεδονίτικη φιλοξενία, το παραμύθι σας να πούμε, παραμυθάδες. Ναι. Πάμε, καλημέρα επόμενα. Ένας βουφιανεύει τον άλλον, τώρα πλάκα μας κάνετε τώρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Όπα. Είμαι ο Δημήτρης από τη Βουλιαγμένη. Έλα ρε Μιτζάρα, έλα ρε Αθήνα. Ωραία η Βουλιαγμένη. Βέβαια. Ωραία η Βουλιαγμένη, εντάξει. Καλημέρα, τους αγαπητούς. Βουλιαγμένη, βούλα, γλυφάδα, ιστορίες. Κάτσε να δούμε να μας πει ο Μιτζάρας. Είσαστε εξαιρετικοί. Βάρκιζα. Σας ακούω κάθε μέρα. Και εγώ και οι φίλοι μου είμαστε 365 χρόνοι. Συζητάμε την εκπομπή σας πίνοντας καφέ στο Σλουπ. Όταν θα έρθει. Α, ο Σλουπ το ξέρω. Το ξέρεις. Έχω κατέβει στο Σλουπ. Θα πάμε γλυφάδα εκεί, βουλιαγμένη, να πιούμε καφεδάρα στο Σλουπ. Ναι, είναι τέλεια, είναι τέλεια εκεί κάτω. Αγαπημένε μου Κουλιανέ. Μάλιστα, κύριε Δημήτρη μου. Θα ήθελα να βάλουμε κάτω το κέντρο που λες του ΠΑΟΚ με αυτό το κέντρο της ΑΕΚ. Όχι το κέντρο, το κέντρο η ΑΕΚ υπερτερεί στο κέντρο. Τους μεσοεπιθετικούς πίσω από τον φόρ. Πίσω από τον φόρ λέει. Ναι. Όχι το 6 και το 8. Όχι, εκεί εντάξει. Εγώ λέω για το 10 και τα εξτρέμ. Και εκεί μην νομίζω. Εκεί Ελίασον, εκεί ΑΕΚ, Κατζίνοβιτς, έχει και τον Πινέδα, εντάξει. Ναι. Η άλλη δική μου είναι πολύ φορμαρισμένη. Ναι. Απλώς η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει τη φόρμα που θα έπρεπε να έχει. Ισχύει. Όταν θα την αποκτήσει, γιατί θα την αποκτήσει. Και αν την αποκτήσει. Εάν την αποκτήσει. Πιθανό να την αποκτήσει. Γι' αυτό και την πιο πιθανό είναι. Μα ακούς που λέω ότι εγώ φοβάμαι μόνο την ΑΕΚ πολύ, γιατί ακόμα δεν έχει βρει φόρμα. Και εγώ περιμένω να τη βρει κάποια στιγμή. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή θα πατήσει τον γκάζι. Κάποια στιγμή θα τη βρει. Βέβαια, θα επιστρέψουν όλοι και γι' αυτό λέω ότι η ΑΕΚ παραμένει φαβορή στα δικά μου τα μάτια. Είμαι ξεκάθαρο στο λόγο μου, ναι. Εγώ πάντως και δεν στέκομαι σε αυτό το γκολ που έβαλε ο ΠΑΟ. Τέτοια γκολ θα μπαίνουν. Και μπήκανε παλιά. Και θα μπουνε. Θα ξαναμπούνε. Επειδή είχε καιρό ο ΠΑΟΚ να ευνοηθεί, αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα έγινε και δεν είχε και άλλα μάτς, μείναμε σε αυτό. Εντάξει, okay. Παιδιά, θα ευνοηθεί σήμερα ο ΠΑΟΚ, αύριο ο ένας, αύριο ο άλλος. Θα ευνοηθούν. Έτσι ακριβώς. Κάποια στιγμή θα ευνοηθούν. Μην θεωρώ φυσιολογικό αυτό. Παίζει ο ΠΑΟΚ ωραία μπάλα. Είσαι ευχαριστημένο. Είναι... Πολύ. Όχι ευχαριστημένο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Άμα είναι και τεφορμέ και πάρει το σύνδεμα, καλό είναι, έτσι. Ένα γκολ περισσότερο. Ένα γκολ λιγότερο δεν με χάλασε εμένα προσωπικά.
Να υπάρχει όμως ισορροπία στις επιλογές των διαιτητών. Δηλαδή μην πάει μονόπατα, ας πάρει και ο άλλος, ας πάρει και ο Βόλος, ας πάρει και ο Αστέρας, ας πάρουν όλες οι ομάδες. Ένας φίλος μας συμπλήν. Θα πάρουν όλες πριν το Ολυμπιακό φέρετε. Ο Βρουτώτα βρασέ, βγάλει μαλλιά να πούμε. Ένας μέσος παίχτης κάνει γύρω από 9 μέχρι 11 χιλιόμετρα σωστό. Σε έναν αγώνα. Σωστό. Ο διαιτητής, παιδιά, κάνει 15 χιλιόμετρα και σε αυτά τα 15 χιλιόμετρα θα πρέπει να έχει και μια σωστή κρίση. Μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, δεν είναι μόνος, έχει και τους βοηθούς, έχει και τον βαρίστα. Βοηθώ, έχει, δεν είναι. Και ναι. Έχει και τους βοηθούς, αυτού όμως τη γνώμη μετράει. Βοηθή είναι άχρηστη πλέον. Έχει και τον βαρ, εντάξει, δηλαδή χθες στο βαρ πόσο πήγε η φάση, έπρεπε να πει σήμερα ότι δεν είναι γίνεται. Για φαντάσου, ναι, εσύ Ραπτόπουλε που τρέχει συνέχεια, να σε βάλω να τρέξεις μέσα σε 90 λεπτά 15 χιλιόμετρα και να σου λέω τι είδες στο δρόμο. Καλά. Δεν λέω να κοιτάξει αν το πόδι πάτησε σίγουρα τον άλλον. Σίγουρα. Θα ήθελα να γυρίσεις να μου πεις τι είδες στο δρόμο και τι σου έκανε. Σίγουρα, γιατί το καταλαβαίνω. Γιατί όταν ανεβαίνω στο διάδρομο και πάμε 12 χιλιόμετρα την ώρα και να βγάλω 6 το χιλιόμετρο λιγότερο, 5 χιλιόμετρα 30 λεπτά, τα βλέπω όλα. Δημήτρη, την αγάπη μας. Φιλιά κάτω στη Βουλιαγμένη. Φιλιά. Να είστε καλά, την αγάπη μας. Καλές γιορτές, αν δεν τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε εδώ, θα είμαστε. Για τα μικρά ελάχιστα διαιτητικά λάθη που γίνονται τα τελευταία χρόνια, λέω βαρ. Απολογούμε σε όλους εκτός από τους Ολυμπιακούς. Κανείς δεν μπορεί να φτάσει στα εγκλήματά του εδώ και 25 χρόνια. Βέβαια, λέει ο φίλος μας, ο Γιώργος, ο Δαράκης. Με τον Κόκαλη, να πούμε, έχουν κάνει τη Χούντα με τον φίλο στον Γκαγκάτσι εκεί. Ναι. Τον πατακό της ΕΠΟ, να πούμε. Πάμε λίγο, καλημέρα, ρε, επόμενος. Έλα, φίλε. Καλημέρα Καλό γλυκό αγόρι. Εντάξει, έλα να σε κέρα. Ο Χρήστος. Ο Χρήστος. Χρήστο, για να το αφήσουμε τώρα το θέμα, κερνάω από τώρα, το κάνω cash out, τελειώσαμε. Η Μινέρβα έχει τις εγκαταστάσεις της στις παρυφές προς Ασχημόκαστρο που διαμένω. Ισχύει. Και επειδή είναι και πάνω στον δρόμο και έχει και κατάστημα outlet, εμείς από εκεί ψωνίζουμε οικογενειακά. Βολεύει τα ισόρουχά μας και τις πιζάμες μας, γιατί είναι εξαιρετικά και έχουν κρατήσει την ίδια ποιότητα από τότε που μας τα αγόραζαν οι μανάδες μας, εκείνα τα σόβρακα και τα φανελάκια του Φούντα. Ισχύει, ρε φίλε. Του Φούντα το φανελάκι. Ναι, 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 ναι. Μινέρβα, φίλε. Μια ιστορία ολόκληρη. Και γενιές μεγάλο. Οι κομφορμίστες που δεν συμβιβάζονται και πάνε κόντρα με αιτιολόγηση και επιχειρήματα σε αντίθετη κατεύθυνση με τη ροή της πλειοψηφίας. Αυτή η πλειοψηφία ενοχλείται και τους αποκαλεί μύρλες και γκρινιάριδες. Εγώ είμαι ολόψυχα μαζί σου, ντίνο μας. Οπα. Για παράδειγμα, και δεν θα τα αφήσω έτσι, όταν όλοι θαύμαζαν τα πετινάρια του Ποστέκογλου, είπα, το κορίκο που ακουγόταν και πίσω από την πηγολαμπίδα των Σερών. Το κορίκο! Πρέπει μια λαμπάδα να ανάβεται που τραυματίστηκαν πέντε βασικοί μου. Άστα τώρα που δεν τα λέω. Ριτσάρλισον, Μάντισον, Μπισούμα, Βαντεβέπ. Η μισή ομάδα μου έμεινε εκτός. Άστα τώρα. Τους προειδοποιούσαν ότι δεν θα αντέξει ο Άρης της Αγγλίας με πρωτάθλημα το 1961. Που έχει και την έννοια της διαιτησίας. Ο ίδιος ο καραφλοκόρακας, ο Χόπ που έσφαξε τη Σίτη προχθές. Φόπο, τον είδα, φίλε. Τον είδα, φίλε, τον εγκληματία. Τον είδα. Και πέναντι δεν έδωσε. Έτσι, μπράβο. Άστα. Έτσι, μπράβο. Και το offside. Εντάξει, βγάλατε. Βγάλατε. Το μένο σας για τη μεγάλη τότε να του Λοδίνου. Ο ιδιοκτήτης τους είναι προπονητοφάγος σαν το Μαρινάκι. Που πετάει τις διαπιστεύσεις τους κατάχαμα από τα μετά την πετάρα που έφαγε την πέλη. Λοιπόν, κατάχαμα. Να φοβάται πως τα Κόγλου μην κάνει κανένα νέο φλόκο την Κυριακή με την Νιουκάστλ. Είμαστε δύσκολα. Είναι σημαντικές απουσίες τώρα, χωρίς πλάκα. Δηλαδή, βγάλε από τον ΠΑΟΚ που είναι η ομάδα σου τον Κωνσταντέλια. Το Κουλιεράκι, τον Οστόεφ και τον Τάισον. Αν έχεις φθηνές δικαιολογίες. Εντάξει, δεν έχω βάθος. Εντάξει, και αυτό το αποδέχομαι. Δεν έχω βάθος. Ναι, και είχε την καλή την έμπνευση. Με Λεβερκούζε και Πάοκ. Από το 35 στο 10. Σε κλιπαρούσαμε με τον Τίνο μας. Χούφτος την κάνετε το cash out. Είχα έμπνευση με Πάοκ και Λεβερκούζε δυνατές όταν ήταν στο 20 και στο 15. Για τη Λεβερκούζε που μου άνοιξε στα μάτια. Εγώ τώρα έκανα στο ένα τα δύο που πόνταρα, κασά ότι είμαι ήδη κερδισμένος και αφήνω το άλλο να πάει μέχρι τέλος. Να σου πω την αλήθεια, επειδή το έσπασα και εγώ το δελτίο, το ένα όντως, την πρώτη εβδομάδα μου δίνει αρκετά καλούτσικο κέρδος. Αφού είστε δάσκαλοι εκεί στο Πετσόρ, είμαστε, εντάξει. Το τράβηξα το ένα και το άλλο τάψα. Επειδή
Χτες είδαμε τον παλέμαχο τερματοφύλακα Ζίβκοβιτς. Και τρέμω στην ιδέα μην πάθει κάτι ο τεράστιο Σκοτάρσκι. Συμφωνώ. Τι νέα υπάρχουν από αυτόν τον Αιγύπτιο, τον Αντέρ Ελ Σαγκέτ, που έχουν φέρει για. Έχω την εντύπωση ότι ο Πάουκ θα κινηθεί και για τερματοφύλακα, όπως και για στόπερ, όπως και για δεξί μπακ, μέχρι το καλοκαίρι. Να λένε για center for κτλ. Εγώ θέλω και έναν αξιόπιστο, γιατί υπάρχει και μεγάλο ενδεχόμενο να το πουλήσουμε το Κοτάρσκι το καλοκαίρι. 100%. Κατώ τα 100%, φίλε μου Χρυσάρα. Ισχύει αυτό. Έχω την εντύπωση ότι ο Πάουκ και για τερματοφύλακα ψάχνεται, και για στόπερ ψάχνεται, και για δεξί μπακ ψάχνεται. Το δεξί μπακ μάλλον θα είναι ο Βίλιαμ. Τώρα για του άλλου δύο, για στόπερ και τερματοφύλακα, μέχρι το καλοκαίρι θα έχουν αποκτηθεί. Και επειδή άκουγα χθες τον Νίκο το Βουδούρη να λέει για το Φερέιρα. Ναι. Και κλείνεις με αυτό. Με το Λουτσέσκου είναι προπονητάρες. Φυσικά. Το έχουν αποδείξει. Ξέρεις ποια είναι η διαφορά μας. Ότι εγώ αποδέχτηκα το λάθος μου. Ο Νίκος ο Βουδούρης και κάποιοι άλλοι δεν αποδέχονται ακόμα και τώρα ότι ο Λουτσέσκου είναι top. Ακόμα και τώρα. Κατάλαβες ποια είναι η διαφορά μας. Χαοτική. Τις επιφυλάξεις μου, αλλά μας έχει αποδείξει ότι μπορεί. Η διαφορά του με το Φερέιρα ότι έχει καλύτερη επικοινωνία με την ιδιοκτησία και δύση του πάω. Ισχύει αυτό. Τόσο απλά. Ισχύει αυτό. Λοιπόν, Χρυσάρα, πρέπει να κλείσουμε. Τελειώνοντας, ένα μήνυμα με την αγάπη μου για τη Σμαράγδα την Πασάκου που θα το καταλάβει. Τα ευλογημένα τα χρυσάνθεμα άνθησαν και φέτος, Σμαράγδα μου. Φιλιά στο σπίτι. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Δυστυχώς δεν μπορούμε να πάρουμε άλλες γραμμές, παιδιά. Έτσι πως πήγε, αργήσαμε λίγο σήμερα. Κάπου εδώ πρέπει να κατεβάσουμε σιγά σιγά τα στόρια. Ήδη βλέπω τον Κωνσταντίνο τον Βαραγιάννη έτοιμο για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εγώ να σας πω ότι φέτος τα Χριστούγεννα στο Ρίτζες, η Καζουλίνο, Θεσσαλονίκη έχει ετοιμαστεί ένα εορταστικό πρόγραμμα που θα μας κάνει να ξεχάσουμε τα πάντα, παιδιά, και να διασκεδάσουμε all the way. Θα διασκεδάσουμε με το Μακεδόνα, την Κούκα, το Ζουγανέλη, στο Βεργίνα Θέατρο. Θα μπούμε σε μεγάλες κληρώσεις μετρητών. Θα απολαύσουμε special εορταστικά μενού στο Alfredo's Grand Dining. Θα χορέψουμε στο Ian's Bar. Να παίξουμε αγαπημένα παιχνίδια και σε ένα εξαιρετικό περιβάλλον. Ταξούγι να δίνουμε όλοι ραντεβού λοιπόν στο Ρίτζες Καζίνο Θεσσαλονίκης. Κύριε Καζαμπά, κατασέβη μας και σήμερα για την αρρωγή σου. Εσείς μένετε Μετρόπολης. Μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Κωνσταντίνο Βαραγιάννη έρχονται οι πλακοτελίστες μας και αυτοί μπιζαμάτι από Μινέρβα. Σήμερα είναι Minerva's Day και νομίζω ότι έπρεπε να γίνει Παρασκευή, που είναι και η αγαπημένη μέρα πάρα πολλών. Στις 12. Έρχεται Τζόρτζιο Μπούζο Αρμάνι και αυτός μπιτζαμάτος, και θέλω να πιστεύω ζουμερός δεν χαλάει σήμερα του Μπέο. Εγώ βάζω ένα ευρώ ότι ο Μπέος θα βγει σήμερα εδώ πέρα. Βάζω ένα ευρώ. Δεν ξέρω τώρα να τα πει η Κύμα και Τσουβαλάτα, γιατί όλοι τον περιμένουμε. Λοιπόν, εμείς απόγευμα λίγο μετά τις 6, φιλιά στο σπίτι, μένετε Μετρόπολης. Αβγεντό!